θέμα να τη συγκρίσει εντάξει. Συζήτηση πρόταση της Χίμης Πορητών Ηλιούπολης για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο μεκανομένο Αττικής. Το θέμα έρχεται προς συζήτηση ύστερα από σχετικό αίτημα της Χίμης Πορητών Ηλιούπολης. Αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδικασίας, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ στην πόλη, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, και συζητήσεις που οργάνωσαν διάφοροι φορείς της πόλης, ενημερώσεις, ανταλλαγή απόψεων, η οποία διαδικασία κάποια στιγμή έφτασε, πήρε τη μορφή μιας συνεννόησης, ώστε να διαμορφωθεί μια κατά το δυνατόν ενιαία αντίληψη, μια συναντήληψη για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θεωρούμε ότι αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει καρπούς, μια στοιχειώδη ευρύτερη συνεννόηση εδώ στην πόλη μας, η οποία μας δίνει το θάρρος και την αυτοπεποίθηση, αν θέλετε να το πω, να το φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι απλά για να ενημερώσουμε και να κάνουμε μια τύπου διάλεξη συζήτηση, αλλά επιδιώκοντας κυρίως, γνωρίζοντας και την κρισιμότητα της περίστασης στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και γενικότερα να ζητήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει τολμηρές αποφάσεις, ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να περάσει, να ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Να υιοθετήσουμε ένα σύστημα τοπικής εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε σε θέση να σας μοιράσουμε και ένα σχέδιο απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως το τελικό λόγο θα τον έχει το Δημοτικό Συμβούλιο, στο να κρίνει αν αυτά που λέμε έχουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα ή αν είναι μια πρόταση για τα σκουπίδια, εκτός από ουσιαστικά και μεταφορικά. Προσεγγίζουμε από διαφορετικούς δρόμους. Όχι κατά ανάγκη από την ίδια σκοπιά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Υπάρχουν ορισμένα, ωστόσο, ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι αντικείμενο ευαισθητοποίησης όλων μας σχεδόν και αντικείμενο δημιουργίας ανησυχιών γύρω από αυτό το ζήτημα. Ένα τέτοιο και πιο σημαντικό θα ανέφερα την διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη δημοπράτηση 4 νέων μεγάλων φαραωνικών, τις ονομάζουμε εμείς, εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων στην Αττική, σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση από ό,τι φαίνεται. Έχει εκδηλωθεί ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και αυτό επίσης προκαλεί ερωτηματικά και προβληματισμούς. Το θέμα της καύσης επίσης είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή αυτές τις διαδικασίες οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Και για λόγους οικονομικούς και για λόγους περιβαλλοντικούς είναι ζήτημα που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον και χρειάζεται ψάξιμο. Υπάρχει επίσης ένα έντονο ενδιαφέρον από την Τρόικα και από ξένους επενδυτές. Επίσης αυτό δεν είναι ζήτημα που μπορεί να περάσει ασχολίαστο ή τουλάχιστον να μην διερευνηθεί, να διερευνηθούν οι λόγοι αυτού του ενδιαφέροντος. Ο απλός ο πολίτης προβληματίζεται με το ζήτημα των δημοτικών τελών. Τι θα σημαίνει αυτό το οποίο έχει δρομολογηθεί για την τσέπη μας. Και το πιθανότερο το οποίο εμφανίζεται σαν ορατή πιθανότητα είναι η ραγδαία αύξηση των δημοτικών τελών. Για να μην πούμε η εκτόξευση. Οι εργαζόμενοι στους Δήμους ανησυχούν για τις δουλειές τους. Για να μην επεκταθώ, άλλοι από περιβαλλοντική άποψη ενδιαφέρονται για το τι είδους διαχείριση κάνουμε, πού καταλήγουν τα σκουπίδια μας, φάγονται, καίγονται, καταλήγουν στα ποτάμια και στις θάλασσες. Οι εικόνες που σας δείχνω είναι πραγματικά περιστατικά, δεν είναι θεωρίες επιστημονικής. Γίνονται δέματα και τα φυλάμε εκεί για τα μελλοντικά εργοστάσια καύσης και ούτω καθεξής. Βεβαίως μια συζήτηση για τα σκουπίδια έχει πλευρές γενικότερες. Έχουν να κάνουν με τα, εκτός από το ότι αποτελούν ένα κρίσιμο τομέα των υποδομών και από το γεγονός ότι απασχολούν ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, έχουν ένα ευρύ οικονομικό αντικείμενο και γι' αυτό το λόγο φυσικά είναι και δείγμα των πολιτικών που ασκούνται κεντρικά και τοπικά. Σε τελευταία ανάλυση είναι και ένα δείγμα του πολιτισμού μας. Εκτός από αυτά, έχουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο λήψης αποφάσεων, οι οποίες θα καθορίσουν τους όρους και το χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων για δεκαετίες.
Αρκεί να σας πω ότι όροι των δημοπρατήσεων των νέων εργοστασίων έχουν χρόνο, έχουν χρονική διάρκεια 27 έτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ένα τεράστιο, ότι μιλάμε για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα που κατά το οποίο η διατήρηση των απορριμμάτων θα έχει δεσμευθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν σήμερα. Και βεβαίως εκείνο που μας προβληματίζει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι αυτό που βλέπουμε σαν πιθανή επιλογή, όχι μόνο στην Αττική αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε, ούτε αυτή που πιστεύουμε ότι χρειάζεται ο τόπος και η κοινωνία. Έχει βαθύτερες, έχει μεγάλες προεκτάσεις το θέμα. Σχετίζεται με την ποσότητα, με τη σύνθεση, με τον συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης. Γιατί είναι τόσα τα σκουπίδια μας, γιατί είναι τέτοιου είδους τα σκουπίδια μας, τα οποία παραπέμπουν σε βαθύτερες αιτίες και σχετίζονται με το γενικότερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης, τα καταναλωτικά πρότυπα κλπ. Αλλά επειδή η ανάγκη να καταπιεστούμε με πιο πρακτικά πράγματα, πιο συγκεκριμένα, πιο φλέγοντα, θα μας κάνει να παραμερίσουμε προς το παρόν αυτή την πλευρά του ζητήματος, χωρίς να ξεχνάμε όμως ότι είναι βασικός παράγοντας και κανείς δεν μπορεί να τον παραγνωρίζει, ακόμα και όταν σχεδιάζει τα πιο μικρά πρακτικά βήματα για το άμεσο μέλλον. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι και έχει σχέση και με αυτό που αναφέραμε στην αρχή, ότι υπάρχουν διαφορετικές σκοπιές, υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Με άλλο τρόπο σκέφτονται οι πολίτες και η κοινωνία το θέμα της διαχείρισης, με άλλο τρόπο το αντιμετωπίζουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τα τραστ, τα οποία ευελπιστούν και θέλουν να εμπλακούν στη διαχείριση των απορριμμάτων και έχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Προτού πούμε στην πιο συγκεκριμένη εξέταση, νομίζω ότι είναι σκόπιμο να δώσουμε μια εικόνα του πλαισίου το οποίο ισχύει σήμερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασμός, γενικός και αόριστος κατά τη γνώμη μας, που ανάγεται στο 2003. Βάζει ορισμένες βασικές κατευθύνσεις. Εκεί που τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πρακτικά, χωρίς όμως να ξεπερνάνε ένα σημαντικό βαθμό αοριστίας και απροσδιοριστίας, είναι οι περιφερειακοί σχεδιασμοί. Σχεδιασμοί δηλαδή σε επίπεδο περιφέρειας, οι περισσότεροι εκ των οποίων εκπονήθηκαν το 2005 μέχρι τις αρχές του 2006, και οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν το τι γίνεται μέχρι τα σήμερα. Και βεβαίως υπάρχουν και ειδικά σχέδια διαχείρισης ειδικών αποβλήτων. Τα βιομηχανικά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα, τα επικίνδυνα απόβλητα κλπ. Επαναλαμβάνω ότι είναι γενικό χαρακτηριστικό η αοριστία του. Τόσο όσο αφορά το ποσοτικό επίπεδο, στο να προσδιορίσουν ποσότητες, δηλαδή το αντικείμενο, τι έχουμε να διαχειριστούμε, αλλά και στο τοπικό επίπεδο υπάρχει επίσης αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ο μοναδικός, όμως και αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο ότι γίνονται αλλοπρόσαλα πράγματα. Νομίζω ότι έχει σημασία μεγάλη το να προσδιορίσει κανείς το αντικείμενο προτού αναζητήσει λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και το αντικείμενο κυρίως είναι τι είναι αυτά που ονομάζουμε σκουπίδια. Και που συνήθως στην κοινή αντίληψη έχουν περάσει σαν τα άχρηστα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Αν δούμε ποια είναι η σύνθεση του, μιλώντας ειδικά για την Αττική, για τη σύνθεση των αστικών απορριμμάτων, θα διαπιστώσουμε ότι τα οργανικά είναι περίπου το 40%, τα πράσινα είναι επίσης ένα ποσό όχι καταφρόνητο, το 1,6%, έτυπο χαρτί και χαρτί συσκευασίας πάνε γύρω στο 24-25%, πλαστικό στο 11,5%, τα μεταλλικά αλουμίνιο και μέταλλα 3,5%, γυαλί 3,5%, διάφορα άλλα υλικά 16%. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 85-90% αυτών που ονομάζουμε και συμπεριλαμβάνουμε στα αστικά απορρίμματα είναι υλικά χρήσιμα, τα οποία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με συγκεκριμένους τρόπους διαχείρισης θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα εκμεταλλευτούμε. Τι γίνονται σήμερα, για να πάρουμε μια εικόνα, να έρθουμε σιγά σιγά από το γενικό στο ειδικό. Ας δούμε στην Αττική. Η κομποστοποίηση, η οποία γίνεται αμελητέα, δεν χρειάζεται καν να την αναφέρω. Δηλαδή, σε οικιακό επίπεδο γίνεται κυρίως πάρα πολύ μικρά, προσφέρει όμως πάρα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού όγκου των σκουπιδιών. Η ανακύκλωση γίνεται κυρίως μέσα από τους μπλε κάδους.
και αντιπροσωπεύει με στοιχεία του 2011-2012 γύρω στο 7% του συνόλου των σκουπιδιών. Ενώ τα ανακυκλώσιμα, όπως είδαμε προηγουμένως, ξεπερνάνε το 40%. Που σημαίνει ότι οι επιδόσεις μας εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μικρές. Άλλα είδη ανακύκλωσης δεν ξεπερνάνε το 5% του συνόλου. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι πάνω από 85% του συνόλου των αστικών απορριμμάτων παραμένουν σε σύγκεκτη μορφή, αδιάλεκτα. Και τι γίνονται, οδηγούνται στη φυλή. Από αυτά που οδηγούνται στη φυλή, το 85% δηλαδή του συνόλου, το 90% πάει και θάβεται απευθείας, το άλλο 10% πηγαίνει σε μια μονάδα επεξεργασίας που υπάρχει, που το μισό της είναι ένα δευτερογενές καύσιμο, το οποίο όμως δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και γι' αυτό το λόγο θάβεται, ενώ το υπόλοιπο 5% είναι ένα προϊόν τύπου κομπόστ, του οποίου η μοναδική χρησιμότητα είναι να χρησιμοποιηθεί σε επικαλύψεις των παλιών κομματερών. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ακόμη και για αυτή τη μικρή ποσότητα που επεξεργάζεται αυτή η μονάδα μηχανικής ανακύκλωσης, και το σημειώνουμε επειδή γίνεται λόγος για πολλαπλασιασμό αυτών των μονάδων, το προϊόν τους είναι στην ουσία άχρηστο, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Και είναι απορίας άξιο και αναρωτιόμαστε όλοι για ποιο λόγο δημιουργήθηκε μια πανάκριβη εγκατάσταση η οποία με αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια έφτασε να στοιχίσει τελικά 100 εκατομμύρια ευρώ, της οποίας τα προϊόντα πηγαίνουμε και δεν ξαναθάβουμε. Αν δεν αποτελεί αυτό περιβαλλοντικό και οικονομικό σκάνδαλο, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να ονομαστεί έτσι. Ποια είναι η συνηθισμένη διαδρομή? Η συνήθις διαδρομή είναι ο κλάδος, ο κάδος που δέχεται τα σύμμικτα, τα διάλεκτα απορρίμματα, τα απορριμματοφόρα που τα μαζεύουν, συνήθως πηγαίνουν σε κάποιο σταθμό μεταφόρτωσης, τοπικό ή ευρύτερο, και οδηγούνται στη φυλή για θάψη. Μέσα από τα απορριμματοφόρα, τα κοντέινερ συνήθως αν μεσολαβεί σταθμός μεταφόρτωσης. Αντίστοιχα, τα ανακυκλώσιμα ακολουθούν τη διαδρομή του μπλε κάδου, των ειδικών οχημάτων αποκομιδής, οδηγούνται σε κάποια κέντρα διαλογής ανακύκλωσης, τα οποία τα διαχειρίζεται σήμερα με κακό, αδιαφανή, απαράδεκτο τρόπο, χωρίς να δίνει λογαριασμό, μια εταιρεία, η ΕΕΑΑ, που αποτελεί σύμπραξη μεγάλων εταιριών και της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, της οποίας διαδικασίας το ανταποδοτικό όφελος ελάχιστα το αντιλαμβάνονται και το εισπράττουν οι Δήμοι μέχρι τα σήμερα. Το μεγάλο χωνευτήρι της φυλής λοιπόν υποδέχεται γύρω στα 2.200.000 τόνους το χρόνο, περιλαμβάνει αν τον χώρο ταφής, μια μονάδα επεξεργασίας αυτή που σας αναφέραμε προηγουμένως, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μονάδα αποτέφρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων, μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από το βιοαέριο που παράγεται από τις παλιές κομματερές που θάβονταν χήματα, σκουπίδια στα λιώσια, ένα κέντρο διαλογής μια συγκεκριμένη εταιρεία ιδιωτικής, ενώ κατασκευάζονται διαδοχικά διάφορες άλλες εγκαταστάσεις. Είναι αυτή η στιγμή λοιπόν. Αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι οι παλιές, σε αυτό το κομμάτι είναι οι χωματεροί, δηλαδή χωρίς κανένα μέσο προστασίας, η πρώτη δηλαδή εγκατάσταση στα λιώσια, επεκτάθηκε με τον χιτά των λιωσίων για να δουλεύει σήμερα ο λεγόμενος χιτά της φυλής. Στην ουσία είναι μία η εγκατάσταση, αυτός έχει σπάσει σε κομμάτια. Εδώ είναι το κομμάτι της φυλής που δουλεύετε, εδώ είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο ήδη έχει πληρωθεί, αυτή η λακκούβα που βλέπετε έχει γεμίσει ήδη και έχει ανοίξει μια καινούρια εδώ δίπλα που αποτελεί το τελευταίο κύτταρο απόθεσης σκουπιδιών. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο ακούτε και ακούμε όλοι μας πολλές φορές ότι η φυλή εξαντλεί σε λίγο τα όρια της και πρέπει να δούμε τι θα κάνει. Από πιο κοντά για αυτό το σημείο της σταφής σήμερα. Και η εικόνα όπως είναι σήμερα, πώς πάνε και αδειάζονται τα πορτελιά. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, εντάξει, για να πάμε σε πιο συγκεκριμένα, πιο πρακτικά ζητήματα. Από τον Καλλικράτη, οι αρμοδιότητες του σχεδιασμού πέρασαν αρχικά στην Ερετή Περιφέρεια. Έχουν συγκροτηθεί φορείς διαχείρισης για κάθε περιφέρεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αρχίσει να λειτουργούν, όπως στην Αττική, είναι ο Έθνα, που ξέρουμε όλοι, ο παλιός ο Έθνα. Σε άλλες περιφέρειες ενώ έχουν συγκροτηθεί δεν έχουν λειτουργήσει. Οι αρμοδιότητες του περιφερειακού σχεδιασμού έχουν περάσει πλέον στους φορείς διαχείρισης.
ούτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ούτε στην αιρετή περιφέρεια. Είναι στους φορείς διοίκησης. Στον Έθνα για την αρχή. Έχει ψηφιστεί ένας νέος νόμος πλαίσιο για τη διατήρηση των αποκλήτων που ενσωματώνει την οδηγία 98 του 2008 και προσέξτε το αυτό γιατί έχει σημασία. Έχει ανατεθεί από την ίδια την περιφέρεια, το ίδιο σημαίνει και σε άλλες περιφέρειες, η αναθεώρηση, έχει ανατεθεί από το Υπουργείο καταρχήν ένας καινούριος εθνικός σχεδιασμός, σαν απόρρια του καινούριου νομοθετικού πλαισίου, αλλά βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη με υπογραφής γουρού και η αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού της Αττικής, που είναι από το 2006. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, σημαίνει πως επανεξετάζεται όλο το σύστημα της διαχείρισης. Και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε ανάγκη από τα πορίσματα αυτής της διαδικασίας για να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Ενώ αυτή είναι η λογική διαδικασία την οποία θα έπρεπε να ακολουθήσουμε, αντίθετα βλέπουμε στην πράξη να προχωράνε έργα τα οποία είναι στηριγμένα στους παλιούς σχεδιασμούς. Και ορισμένα μάλιστα από αυτά δεν προβλέπονται καν στους υφιστάμενους σχεδιασμούς. Επιχειρείται λοιπόν να δημοκρατηθεί ένας τεράστιος αριθμός έργων, οι οποίοι διαπιστώνουμε ότι είναι προσανατολισμένοι στο μοντέλο της ενεργειακής αξιοποίησης και της καύσης. Πιο συγκεκριμένα, στην Πενφύλη προβλέπεται μια δεύτερη μονάδα μηχανικής επεξεργασίας σαν αυτή που υπάρχει και στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, δυναμικότητας 400.000 τόνων το έτος, μια δεύτερη μονάδα βιολογικής τσίραψης, όπως λέγεται, πάλι σύμμικ των απορριμμάτων, 700.000 τόνους, μια μονάδα κομποστοποίησης μικρή 80.000 και μια πιλωτική μονάδα αεριοποίησης. Στην Κρατέα και το Γραμματικό είναι πανομοιότυπες εγκαταστάσεις, χιτά καινούργιοι, μονάδες επεξεργασίας σύμμικτων, δυναμικότητας 127.500, μια μονάδα κομποστοποίησης και εκδάλλει. Η σούμα ποια είναι, αυτό έχει σημασία. Οι τέσσερις μονάδες οι οποίες έχουν δημοπρατηθεί έχουν δυναμικότητα 1.350.000 τόνους και μαζί με την υπάρχουσα που έχει δυναμικότητα 350.000 τόνους μας κάνουν 1.700.000 τόνους. Τα σκουπίδια μας σύνολο, όπως αναφέραμε προηγουμένως μας, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια τώρα, έχουν μειωθεί, που σημαίνει ότι κρατάμε τα σκουπίδια μας αδιάλεκτα, σύμμικτα όπως τα λέμε, για να τα οδηγήσουμε σε μεγάλες αυτές οι κεντρωτικές εγκαταστάσεις. Αναρωτιέται κανείς, πού είναι η ανακύκλωση, πού είναι η υποποστοποίηση, πού είναι η ιεράρχηση στη διαχείριση. Ξεκινάμε από τον κάδο που το οποίο απορρίπτουμε και πάμε κατευθείαν στις μονάδες της τερατώδης της φαραωνικής επεξεργασίας, το σύμμικτο. Ξέρετε πώς είναι αυτό το πράγμα, τι σημαίνει και τι διαστρέβλωση της κοινής λογικής στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι αυτό. Είναι σαν να παίρνεις το παιδάκι που τέλειωσε την πρώτη τάξη του δημοτικού να το πηγαίνεις πανεπιστήμιο. Χωρίς να τελειώσει το δημοτικό, χωρίς να κάνει το γυμνάσιο, χωρίς να κάνει το λύκειο, να πάει πανεπιστήμιο. Χωρίς να κάνουμε διαλογή στην πηγή. Χωρίς να κάνουμε ανακύκλωση. Χωρίς να κάνουμε κομποστοποίηση. Χωρίς να ξεχωρίσουμε τα άλλα ρεύματα, παίρνουμε τα σκουπίδια από τον κάδο και τα οδηγούμε στις κεντρικές εγκαταστάσεις. Το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας, ακριβώς επειδή γίνεται με αυτόν τον τρόπο και επειδή με από αυτές τις μεγάλες μονάδες που δέχονται τεράστιες ποσότητες απορριμμάτων, δεν μπορεί να γίνει ουσιαστική διαλογή, διότι αυτό ισχυρίζονται. Λένε εμείς εντάξει, δεν την κάνουμε αυτό, θα τα οδηγούμε εκεί, αλλά την ανακύκλωση θα την κάνουμε εκεί. Είναι ψέμα, μεγάλο. Δεν μπορεί να γίνει. Σκουπίδια που είναι ανακατεμένα, που έχουν γίνει λιώμα. Τα οργανικά, τα αποφάγια με το χαρτί, με το πλαστικό, δεν μπορούν να ξεχωριστούν. Θα ξεχωριστούν ελάχιστα και θα είναι κάκιστης ποιότητας. Και γι' αυτό εκείνο το οποίο απομένει να γίνει είναι να οδηγηθούν στην καύση. Αυτό είναι το σχέδιο. Και βεβαίως αυτό συνοδεύεται, ακριβώς επειδή είναι τεράστιου μεγέθους αυτές οι εγκαταστάσεις, με την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης. Διότι προφανώς αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις, με αυτή τη συνδεκτότητα, με αυτό το μέγεθος, με αυτό το οικονομικό αντικείμενο, προφανώς ξεφεύγουν από τις δυνατότητες διαχείρισης των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ίδιο έργο γίνεται σε όλη την Ελλάδα, δεν υπάρχει λόγος να επεκταθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι κρύβεται πίσω από αυτό και τι συνέπειες έχει αυτού του είδους η διαχείριση. Έχει το γεγονός ότι συντηρείται ένα καθεστώς επιβόησης με επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα.
όσο πιο μεγάλες είναι οι ποσότητες που οδηγούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις, όσο πιο ανάκατα και αδιάλεκτα είναι τα σκουπίδια, τόσο πιο δύσκολο είναι ο έλεγχος. Από μια αντιπαραβολή την οποία έχουμε κάνει στα σκουπίδια που παράγουν ή που περιμένουμε να παράγουν οι Δήμοι και σε αυτά που μπαίνουν στη φυλή, βλέπουμε μια τεράστια ψαλίδα. Η μόνη εξήγηση η οποία υπάρχει για αυτή την ψαλίδα είναι η εξής. Αφενός με σκουπίδια που έρχονται από άλλες περιοχές, αφετέρου βιομηχανικά απόβλητα τα οποία με το μανδύα των αστικών πηγαίνουν εκεί. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Υπάρχει λύση για να έρθουμε στο ζητούμενο, σε αυτό που μας απασχολεί όλοι. Διότι αυτό που ακούμε κατά κόρον είναι ότι εντάξει, καλές οι ενστάσεις, καλά αυτά που λέτε, μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε αλλιώς τα πράγματα, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο. Υπάρχει όμως τρόπος. Η απάντησή μας είναι ότι υπάρχει άλλος τρόπος και γύρω από αυτόν τον άλλο τρόπο υπάρχει και αναπτύσσεται μια ευρύτατη σύγκριση και πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ, που υιοθετούν μια λύση στηριγμένη σε άλλη λογική, στον αντίποδα της λογικής των υφιστάμενων σχεδιασμών. Ποια είναι αυτή? Είναι η λογική μιας βιώσιμης διαχείρισης που αποσκοπεί στη μέγιστη ανάκτηση με την υιοθέτηση της αντίστοιχης εγκύτητας και της μικρής κλίμακας. Αντί τις μεγάλες, τις απομακρυσμένες, τις συγκεντρωτικές, το μοντέλο αυτό λέει ότι το μεγάλο, τη μεγάλη δουλειά, τη σοβαρή δουλειά με τη διαχείριση πρέπει να την κάνουμε κοντά στα σημεία παραγωγής και με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις. Και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους. Και αυτή η διαχείριση θέλουμε να έχει δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα, να έχει φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους διαχείρισης και βεβαίως, διότι είναι κρισιμότατο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, να είναι οικονομικό αυτό το σύνδεσμο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της λύσης την οποία προτείνουμε είναι ότι έχουμε άμεση εμπλοκή των πολιτών στη διαδικασία της διαχείρισης. Ο πολίτης γίνεται συμμέτοχος σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι στη σημερινή παθητική κατάσταση. Τα έβγαλα από το σπίτι μου, τα ρίξα σε έναν κάδο και δεν μου καίγεται καρφί πού θα καταλήξουν, πώς θα διαχειριστούν, τι θα γίνουν. Διότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Και δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά κατά κύριο λόγο και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους Δήμους. Αυτή η παθητική στάση και η αποστασιοποιημένη. Έχουμε μέγιστη δυνατή ανάκτηση λοιπόν με επαναχρησιμοποίηση, με διαλογή στην πηγή, με ανακύκλωση και κομποστοποίηση. Περιορίζονται οι ανάγκες για μεγάλες και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Και βεβαίως αυτού του τύπου η διαχείριση απομονώνει, βάζει στην άκρη, την βγάζει εκτός συζήτησης και τη διαδικασία για θερμική αξιοποίηση και για κάψη. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε κατά πολύ τις ανάγκες σε χώρους ταφής των απορριμμάτων, πράγμα που είναι και μια από τις κύριες αιτίες των μεγάλων αντιδράσεων που παρατηρούνται τοπικά σε αυτό το θέμα. Υπάρχει γνωστή πυραμίδα της ιεράρχης της διαχείρισης των απορριμμάτων, που περιλαμβάνει την πρόληψη σαν πρώτο μέτρο, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση άλλου είδους ανάκτησης, συμπεριλαμβάνεται η κομποστοποίηση, σε σαν τελικό στάδιο τη διάθεση, την ταφή. Δυστυχώς το πρόβλημα με τη σημερινή διαχείριση είναι ότι η πυραμίδα αυτή με τη συγκεντρωτική διαχείριση που έχουμε σήμερα στέκεται ανάποδα, με τη μύτη, με την κορυφή προς τα κάτω. Δηλαδή, η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση αποτελούν μικρό μέρος της όλης διαχείρισης την οποία κάνουμε, με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό, έτσι όπως είναι σήμερα, να παρουσιάζει τεράστια στάδια και μεγάλους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς κινδύνους. Αυτό που λέμε λοιπόν με την αποκεντρωμένη διαχείριση είναι ότι αποσκοπούμε αυτή την πυραμίδα να τη γυρίσουμε τούμπα. Να αυτή να πατήσει γερά. Το μεγάλο μέρος της βάσης της να είναι οι βασικές αρχές της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα στην πράξη? Μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, το λέμε σχηματικά σε τρία επίπεδα. Τα δύο από αυτά τα επίπεδα είναι κοντά μας. Τα βλέπουμε να αναπτύσσονται σε επίπεδο Δήμου ή σε επίπεδο γειτονικών Δήμων. Τι περιλαμβάνει? Το πρώτο επίπεδο είναι η καρδιά του συστήματος. Είναι προσανατολισμένο στη διαλογή στην πηγή και περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες. Δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στο σπίτι μας, στη δουλειά μας, στον πιο κοντινό μας χώρο, στον άμεσό μας το χώρο. Και περιλαμβάνει διαλογή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση.
μιλάμε για την κομποσολή, μπορεί να κάνει κανείς τοπικά. Ό, και όποιοι μπορούν να κάνουν. Στην κουζίνα του, στο μπαλκόνι του, στον κήπο. Το δεύτερο μέρος σε αυτό το πρώτο κήπεδο είναι αυτό όπου, που πρέπει να συναντάμε βγαίνοντας από την πόρτα του σπιτιού μας και τη δουλειά μας. Ή κάτι δηλαδή, των προδιαλεγμένων υλικών. Αυτό σήμερα γίνεται με τον ένα και μοναδικό κάδο, τον μπλε. Πέρα από το ότι η διαχείρισή της μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας που διαχειρίζεται είναι κακή, είναι και λειτουργική. Οποιοςδήποτε άλλος να το έκανε αυτό το πράγμα με έναν κάδο σήμερα είναι παροχημένο. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Ήταν καλό πριν 15 χρόνια όταν άρχιζε να περνάει η αντίληψη της ανακύκλωσης, σήμερα είναι οπισθοδρομικό. Δεν γίνεται να ανακατεύουμε ούτε τα ανακυκλώσια. Πρέπει να τα έχουμε ξεχωριστά, αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Έχουν μεγαλύτερη καθαρότητα. Οι μπλε κάδοι πρέπει να ξέρετε ότι στα κέντρα διαλογής παρουσιάζουν ένα υπόλοιπο άχρηστων υλικών της τάξης του 25-30%. Γιατί πέφτουν όλα μαζί. Αν είχες κάδο ξεχωριστό για το πλαστικό, για το χαρτί, δεν θα έπεφτε. Υπάρχει εμπειρία. Δίπλα στο Βίρονα που κάνει αυτή τη δουλειά. Με δική του πρωτοβουλία. Πέρα από αυτό, τους κάδους που είναι κοντά μας, είναι στις γειτονιές μας, είναι στο τετράγωνό μας. Είναι τα πράσινα σημεία όπως λένε. Είναι υλικά που δεν μπορούμε και δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κάδους σε κάθε τετράγωνο. Οι μπαταρίες, τα ελαστικά, τα στρώματα, οι ηλεκτρικές συσκευές. Χρειαζόμαστε απλά ένα, δύο, τρία σημεία. Τα λέμε για να συνεννοούμαστε τα πράσινα σημεία. Τι είναι, στην ουσία είναι κάποια κοντέινερ τα οποία τα πάνε. Ή τα μαζεύει ο Δήμος εκεί, ή αν έχουμε τη δυνατότητα μπορούμε να τα μεταφέρουμε, τα πηγαίνουμε εμείς εκεί. Και βεβαίως σε αυτό το πρώτο επίπεδο έχουμε τα οχήματα της αποκομιδής και μεταφοράς που το προϊόν όλης αυτής της δουλειάς το συλλέγει για να το πάει κάπου παραπέρα. Τι είναι αυτό το κάπου παραπέρα? Το κάπου παραπέρα είναι το δεύτερο επίπεδο της διαχείρισης για το οποίο μιλάμε και το οποίο επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει σε επίπεδο Δήμου ή Δήμων γειτονικών. Είναι οι εγκαταστάσεις, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει τις εγκαταστάσεις υποδοχής αυτών που κάνουμε στο πρώτο επίπεδο. Ξεχωρίζουμε σε ξεχωριστούς κάδους τα ανακυκλώσιμα, κάπου πρέπει να τα μαζέψουμε. Να τα κάνουμε δέματα, να τα εμπορευτούμε, να τα διαθέσουμε. Μαζεύουμε τα οργανικά σε ξεχωριστό κάδο, πρέπει να το πάρουμε, να το πάμε σε μια απλή μικρή εγκατάσταση κομποστοποίησης. Αερόβια θέλετε, έχουμε τον χώρο και τη δυνατότητα, αερόβια. Αναερόβιας, αναερόβιας, αν οι συνθήκες που το επιβάλλουν. Μπορούμε τα υπόλοιπα υλικά, τα ανακυκλώσιμα, τα ανακτήσιμα σε αυτούς τους χώρους να το κάνουμε. Να τους έχουμε, να τους ανακτήσουμε σε αυτό το χώρο. Μπορούμε να οργανώσουμε ένα απλό εργαστήριο που χρησιμοποιημένα υλικά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, να επισκευάζονται, να διατίθενται για κοινωνικούς σκοπούς. Και πιστεύουμε ότι σε μια διαδικασία μπορεί κανείς αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις, να δει και έναν τρόπο περαιτέρω διαχείρισης και ανάκτησης υλικών και από ένα συνεχώς μειούμενο κλάσμα των σύμμικτων απορριμμάτων το οποίο θα παράγουμε. Τι απομένει από αυτή τη διαδικασία λοιπόν για να πάει σε κεντρικές περιφερειακές εγκαταστάσεις? Στην ουσία αυτό το οποίο θα έχουμε να πάμε σε κεντρικές εγκαταστάσεις πλέον θα είναι ένα πολύ μικρότερο υπόλοιμα από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα για να οδηγηθεί σε ταφή. Και δεν θα είναι απλά λιγότερο, πράγμα που δημιουργεί ανάγκη λιγότερων και μικρότερων χιτά ή χιτή, αλλά είναι και η σύνθεση του υπολείμματος τέτοια που θα προσυδειάζει σε αδρανή υλικά που τα κάνει λιγότερο επικίνδυνα. Αυτή είναι μια τυπική διάταξη σχηματική για το πώς γίνεται αυτή η διαχείριση. Με δύο κουβέντες τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου της διαχείρισης προτού σας παρουσιάσουμε τι σημαίνει αυτό για την Ηλιούπολη ειδικά. Αυτού του τύπου η διαχείριση σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις έχει αυξημένη περιβαλλοντική ασφάλεια. Γιατί είναι απλές και μειωμένης επικινδυνότητας ο εξοπλισμός, καθώς και γιατί αποφεύγουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κάψης από αυτή τη διαδικασία. Δεν μπαίνει καν στο τραπέζι για συζήτηση. Έχουμε λιγότερους, μικρότερους και ασφαλέστερους χιτά. Έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας λόγω μειωμένης κατανάλωσης για τη μεταφορά και την ανάκτηση των απορριμμάτων. Έχουμε εξοικονόμηση πρώτων υλών λόγω μεγάλου ποσοστού ανάκτησης και καλής ποιότητας ανακυκλούμενων υλικών.
Έχουμε ευκολία στον εντοπισμό παράνομης διάθεσης επικίνδυνων βιομηχανικών αποθήκων. Γιατί είναι μικρή η κλίμακα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο στη μικρή, στην αποκεντρωμένη εγκατάσταση, ξέρεις από ποιο κάδο σου ήρθε. Άρα από ποια δραστηριότητα παράνομη. Έχεις περιορισμένες έως μηδενικές επιπτώσεις της χρήσης γης και στην τοπική ανάπτυξη. Αυτού του τύπου η διαχείριση απαιτεί εγκαταστάσεις με απλό μηχανολογικό εξοπλισμό. Άρα μικρότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας, χωρίς περίπλοκες μελέτες και άδειες, με ευελιξία προσαρμογής στον χρόνο. Διότι πρέπει να συνυπολογίσουμε αυτό. Θέλουμε να μεγαλώνουμε την ανακύκλωση, θέλουμε να μεγαλώνουμε την κορδοστοποίηση, άρα να μειώνουμε τα σύμμυκα. Πρέπει οι εγκαταστάσεις που θα κάνουμε να έχουν δυνατότητα προσαρμογής. Αυτά τα οποία γίνονται τα εργοστάσια σήμερα είναι κόπα. Είναι για τόσους χιλιάδες τόνους. Θέλουν αυτή την ποσότητα. Πρέπει να δεσμευτούν ότι θα τους πηγαίνουμε για πολλά χρόνια εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αδιάλεκτων σκουπιδιών. Στην αποκεντρωμένη δεν γίνεται. Έχουν μέγεθος διατηρήσιμο από τους ΟΤΑ. Συνεπώς ενθαρρύνεται η εμπλοκή των Δήμων σε αυτή τη διαδικασία. Εξαλείφεται το κόστος λειτουργίας των σταθμών μεταφόρων και της μεταφοράς. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητων συστημάτων ανακύκλωσης που μπορούν να φέρουν έσοδα στους Δήμους. Μπορούν να προκύψουν αδρανίδικα για κρίσεις έργα των Δήμων. Προωθείται η ενεργή συμμετοχή του πολίτη, διασφαλίζεται η κοινωνική συμμετοχή και ο έλεγχος, δημιουργούνται θέσεις εργασίας τοπικά. Ας το δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό στην Ηλιούπολη. Επιχειρήσαμε να κάνουμε, εκτός από την τεχνική που λίγο πολύ την περιγράψαμε έτσι την προσέξη, και μια οικονομική για να δούμε πιο συγκεκριμένα τι λέει για την τσέπη μας, τι σημαίνει για την τσέπη μας αυτός ο τόπος διαχείρισης. Ξεκινάμε από μια βάση, μια εκτίμηση ότι κάτι είναι 85.000. Η απογραφή δίνει 78.000. Αν ρωτήσουμε εδώ τους δημάρχους θα πούνε 120.000. Νομίζω ότι είναι υπερεκτίμηση. Αν με αυτή τη λογική το λεκανοπέδιο πρέπει να έχει 6 εκατομμύρια. Αλλά επειδή με κάποια βάση πρέπει να συζητάμε, προσθέτουμε κάτι σε αυτό της απογραφής για αυτούς που δεν απογράφηκαν, για μετανάστες που δεν έχουν συμμετάσχει κλπ. Η ετήσια παραγωγή ανακάτοικο, αυτό είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιούμε συνήθως. Το 2010, για την Ηλιούπολη μιλώντας πάλι, πάντα, ήταν 430 κιλά το έθνος, ανακάτοικο. Το 2011 έχει πέσει στα 400. Η εκτίμηση για το 2012 είναι ότι θα πάει στα 340. Είναι εξηγήσιμο αυτό, έτσι. Είναι απόρρια της οικονομικής κρίσης, της μειωμένης κατανάλωσης και σε ένα βαθμό και διαφορετικών καταναλωτικών προτύπων και καταναλωτικών συμπεριφορών που ακολουθούν. Για να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση, εμείς θεωρούμε σαν βάση τα 350. Δεν πάμε με τα 340, βάζουμε κάτι παραπάνω. Εκτιμούμε ότι για τα επόμενα χρόνια κάπου εκεί θα κινηθεί η παραγωγή των αστικών απορριμμάτων. Με αυτά τα δεδομένα, τα σκουπίδια τα οποία παράγει η Λουμπούλη, σύμμυκτα όλα, είναι γύρω στις 30.000 τόνους το χρόνο. Αν τα κατανύμουμε με βάση τη σύνθεση των απορριμμάτων, έχουμε αυτόν τον πίνακα. Για να μην πάμε σε πολλές λεπτομέρειες, ας δούμε χοντρικά. Τα οργανικά είναι γύρω στις 12.500 τόνους από αυτά, γύρω στις 13.500 τόνους είναι ανακυκλώσιμα, ανακτήσιμα υλικά και γύρω στα 4.000 τόνους είναι όλα τα άλλα. Η ανακύκλωση όπως είναι σήμερα, στο επίπεδο που γίνεται σήμερα, είναι γύρω στις 800 τόνους. Αντιπροσωπεύει το 18,6% των ανακυκλώσιμων και μόνο το 8% του συνόλου των αστικών απορριμμάτων. Είμαστε πολύ χαμηλά δηλαδή. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Γίνεται μια ανακύκλωση έτυπου χαρτιού. Είναι αυτή η κίτρινο-πράσινη κάδη με τη σχισμή που βλέπουμε. Και έχει ξεκινήσει όπως είναι γνωστό, εσείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο το γνωρίζετε καλύτερα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα κοκοστοποίησης, το οποίο αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση, φαίνεται να αποδίδει η δυναμικότητά του, είναι της τάξης των 800 τόνων το χρόνο. Θα το δούμε σχηματικά, τα ξέρουμε βέβαια, τα έχουμε δει όλοι, έτσι, η γνωστή κάδη, η βυθιζόμενη κάδη, αυτό είναι το περιεχόμενο των βυθιζόμενων κάδων όπου για όσους δεν έχουν πάει να τους ανοίξουν, αυτή η ρομποδική κάδη, αυτό το περίεργο το πράγμα, το ανεξήγητο, λέω εγώ, για να έτσι χρησιμοποιήσω ήπιες εκφράσεις, το πανάκριβο,
και στην μπλε κάμψη, γνωστή πλάτη, οι καμπάνες εδώ για το γυαλί στις πλατείες, τα δυο αυτοκίνητα που έχουμε και κάποια, δεν ξέρω αν υπάρχει σχέδιο, αν έχουν τοποθετηθεί ακόμα, υπήρχαν μέχρι πριν ένα διάστημα, και η κάδη αυτή η πρασινοκίτρινη εδώ, το έντυπο του χαδιού. Εδώ είναι, για όσους δεν έχουν εικόνα, αυτή το πιλωτικό πρόγραμμα της κομποστοποίησης. Μαζεύονται τα κλαδοκάθαρα, τα πράσινα, ένα μηχάνημα τα κάνει πριονίδι, απλώνεται σε μία ράμπα η οποία έχει δημιουργηθεί, ένα τσιμεντένιο δάπεδο, δηλαδή δεν είναι καμία φοβερή κατάσταση. Γίνεται ένα σωρό στα σειράδια, έτσι τα λέμε, συνήθως στην αναερόβια κομποστοποίηση, και ένα μηχάνημα το οποίο το ανακατεύει αυτό, για να μην πιάνει στρώση από πάνω και αρχίσει να μυρίζει. Να προωθείται δηλαδή η αερόβια διαδικασία της κομποστοποίησης. Ας δούμε λίγο τα οικονομικά στοιχεία. Εδώ έχει σημασία και έχει ζούμι υπόθεση. Εδώ χρησιμοποιούμε εκτιμήσεις. Ασφαλής και πολύ λεπτομεριακά στοιχεία δεν έχουμε ούτε από το Δήμο της Τρίπολης, ούτε από άλλους Δήμους που έχουμε αναζητήσει. Έχουν γίνει όμως ορισμένες μελέτες οι οποίες λένε ότι το κόστος της αποκομιδής και της μεταφοράς, το μάζεμα δηλαδή από τους κάδους, η μεταφορά στο σταθμό μεταφόρτωσης και από το σταθμό μεταφόρτωσης στη Φυλή, είναι της τάξης των 140 ευρώ τον τόνο, τόσο κοστίζει. Με ροκάματα το εργατικό προσωπικό του Δήμου, βενζίνες, λάστιχα, συντηρήσεις, διόδια, όλα αυτά. Υπάρχει ένα κόστος διάθεσης οχητά φυλής, το οποίο είναι 45 ευρώ τον τόνο, σήμερα, για να τα πούνε, δηλαδή πληρώνουμε στον ΕΤΣΝΑ, ο κάθε Δήμος, πληρώνουμε για αυτά που τους πηγαίνουμε και πληρώνουμε και για το υπόλοιπο που πηγαίνει μέσω από τα κέντρα ανακύκλωσης, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Διότι πέφτουν και σαβούρες στους μπλε κάδους. Εκεί που τα ξεδιαλέγουν, τα στέλνουν πίσω. Τα στέλνουν για τα φύση, στη Φυλή το υπόλοιπο. Αλλά χρεώνονται οι Δήμοι. Επιμοιράζεται στους Δήμους. Και από το 2014, από την αρχή του 2004, ο καινούριος νόμος, αυτός που λέγαμε προηγουμένως, ο 40-42, που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία, προβλέπει ότι θα πληρώνουμε για πολλές μεγάλες κατηγορίες απορριμμάτων αστικών που οδηγούνται για ταφή χωρίς να περάσουν από επεξεργασία, ποσά που θα ξεκινάνε από 35 ευρώ τον τόνο για το 2014, θα αυξάνονται για να φτάσουν ανά 5 ευρώ το χρόνο, για να φτάσουν το 2020-2021, αν θυμάμαι καλά, τα 65 ευρώ το τόνο. Καταλαβαίνετε ότι θα ανέβει και μόνο από αυτό το πράγμα υπερβολικά το κόστος διαχείρισης κατά συνέπεια για τα δημοτικά τέλη. Για τα ανακυκλώσιμα εκτιμούμε ότι είναι περίπου το κόστος. Αυτό σημαίνει 140 το κόστος αποκομιδής και 180 και 45 η ταφή, συνυπολογίζοντας και τα ανακυκλώσιμα που δεν έχουν τέλος σταθείς, ένας μέσος όρος διαχείρισης για το σύνολο είναι της τάξης των 180 ευρώ. Ανά τόνο, αυτό κρατάμε, τόσο μας στοιχίζει συνολικά σήμερα η διαχείριση των σκουπιδιών μας. Για τα μεγέθη για τα οποία μιλάμε, για τις ποσότητες που οποίες μιλάμε, έχουμε μια αφετηρία σήμερα της τάξης των 5.244.000 ευρώ τον τόνο, το χρόνο για το Δήμο η διαχείριση. Τόσο μας κοστίζει, κατ' εκτίμηση. Σε ό,τι αφορά το αναμενόμενο κόστος, αν λειτουργήσουν τα καινούργια έργα, από μελέτες και οικονομικές προσεγγίσεις, οι οποίες δεν έχουν δεχθεί σοβαρή αμφισβήτηση, είναι ότι από τα 180 ευρώ το κόστος αυτό θα πάει στα 270 με 330 ευρώ το τόνο. Άρα μιλάμε λοιπόν για μια εκτόξευση των δημοτικών τελών. Αν βαδίσουμε με τα πράγματα έτσι όπως έχουν προδιαγραφεί. Επιχειρούμε λοιπόν να κάνουμε μια προσέγγιση τι θα μας στήχιζε η διαχείριση των απορριμμάτων αν εφαρμόσαμε αυτό το μοντέλο που προτείνουμε της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Θα είχαμε καταρχήν έσοδα από την ανακύκλωση πλέον. Σήμερα δεν έχουμε. Τα έσοδα από τη διάθεση τα έχει η εταιρεία στην οποία τα παραδίδουμε εμείς από το Δήμο. Ο Δήμος έχει το κόστος. Έχει την αποκομιδή, έχει τη μεταφορά. Παίρνει ένα χαρτζιλίκι με κάδους, με κάτι μικροποσά που φιλοτιμείται να δίνει η συγκεκριμένη εταιρεία στους Δήμους, αλλά είναι απειροελάχιστα απέναντι σε αυτά τα οποία οφείλει να δίνει.
Όχι αυτά που θα θέλαμε εμείς να δίνει, αυτά που οφείλει από το δικό της το διαχειριστικό σχέδιο και το οποίο δεν το δημοσιοποιεί. Σαν βιομηχανικό απόρριτο, σαν εταιρικό απόρριτο. Αν μόνο το χαμηλό ποσοστό των ανακυκλώσιμων που συλλέγουμε σήμερα το διαχειριζόταν ο Δήμος και το διέθετε, το εμπορευόταν, θα είχε ένα έσοδο της τάξης των 280.000 το χρόνο. Τα ανακυκλώσιμα που κάνουμε σήμερα, με αυτόν τον μπλεκάδο. Αν το ποσοστό της ανακύκλωσης που πετυχαίναμε ήταν μεγαλύτερο, ήταν της τάξης του 60% των ανακυκλώσιμων, θα είχαμε ένα έσοδο της τάξης των 970.000. Επιχειρήσαμε λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο σε δύο φάσεις. Η μία φάση να περιλαμβάνει τα ανακυκλώσιμα και τα οργανικά, η δεύτερη φάση να περιλαμβάνει και την επεξεργασία των σύμμυκων. Δεν θέλω να σας κουράσω με τους πίνακες. Δεν ξέρω, υποθέτω ότι σας έχει μοιραστεί η αναλυτική πρόταση. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τη δείτε. Γιατί είναι αναλυτικά τα στοιχεία και οι υπολογισμοί μας. Για να μην θεωρείτε ότι είναι αυθαίρετη η οικονομική προσέγγιση την οποία κάνουμε. Με βάση λοιπόν. Κύριε Καβαλά, συμπρίστε. Ολοκληρώνω. Δημοσιοποιείτε επειδή είναι με πολλά τα θέματα. Ούτω ή άλλω τα έχουν πάρει όλη η εκλογική υποθήση. Είναι λίγα πράγματα. Δένουμε σε ορισμένα τελευταία. Έτσι λοιπόν θα είναι η ποσοστιαία κατανομή και αν θεωρήσουμε ότι το πλάνο μας αυτό ανατίθεται σε 8 έτη, που μπορεί να είναι και περισσότερο. Έτσι, αυτό είναι ένα φιλόδοξο πλάνο. Έτσι διαμορφώνονται οι ποσότητες. Το κόστος της διαχείρισης με τα δεδομένα που αναφέραμε προηγουμένως θα ακολουθήσει αυτή την πορεία από τα 5.200, τον επόμενο χρόνο, το πρώτο χρόνο θα είναι λίγο τσιμπημένο στα 5.300, αλλά σταδιακά θα πέσει στα 4.600 το κόστος. Θα έχουμε όμως και έσοδα πλέον, τα οποία θα ξεκινήσουν από τα 350.000 ευρώ το πρώτο χρόνο για να φτάσουν στο τέλος αυτού του προγράμματος στο 1.750.000 ευρώ. Αν τα συμψηφίσουμε αυτά, έξοδα, κόστος μείον τα έσοδα, βλέπουμε ότι το τελικό κόστος διαχείρισης αντιμετωπίζει μια ραγδαία μείωση. Από τα 5.200 που ξεκινάμε με τη σημερινή διαχείριση, φτάνει στα 2.800. Μπορεί να φτάσει. Και αν το δούμε σε κόστος διαχείρισης ανά τόνο, από τα σημερινά 180 θα πέσουμε στα 166 για να φτάσουμε στα 95. Εδώ προφανώς καταλαβαίνετε έχουν γίνει και υποθέσεις και προσεγγίσεις κλπ. Ωστόσο είναι τέτοια τα μεδιέδια όπως καταλαβαίνετε που την εικόνα μια σημαντικής μείωσης, για να μην πω εγώ ραγδαίας εντυπωσιακής μείωσης, δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Θα κλείσουμε με ορισμένα επιχειρήματα, ίσως προλαβαίνοντας και ορισμένες από τις ερωτήσεις τις οποίες να σας έχουν δημιουργηθεί. Ένα πρώτο ερώτημα, ένας πρώτος προβληματισμός είναι ο εξής. Μήπως αυτά τα τοπικά σχέδια διαχείρισης σε αποκεντρωμένη κλίμακα αναιρούν τον περιφερειακό και τον εθνικό σχεδιασμό? Τι πάμε να κάνουμε εδώ? Μήπως πάμε να τα ανακατέψουμε τα πράγματα, να κάνει ο καθένας του κεφαλιού του? Λέμε όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η ανάγκη να υπάρχει τοπικό σχέδιο διαχείρισης και άλλο το ότι δεν έχουμε κεντρικό μπούσουλα. Και εθνικός σχεδιασμός θα υπάρχει και περιφερειακός σχεδιασμός θα υπάρχει. Μόνο ο εθνικός σχεδιασμός θα αναφέρεται στις δράσεις που απαιτούν αντιμετώπιση σε εθνικό επίπεδο, ο περιφερειακός σχεδιασμός θα αναφέρεται σε δράσεις που χρειάζονται περιφερειακή συνεννόηση και περιφερειακές υποδομές και το τοπικό σχέδιο διαχείρισης θα αναφέρεται σε αυτά που πρέπει να κάνουμε στο Δήμο. Πώς κάνουμε τον προϋπολογισμό κάθε χρόνο του Δήμου? Με τον ίδιο τρόπο οφείλουμε να κάνουμε, όχι απλά μπορούμε, οφείλουμε να κάνουμε και τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Να βάζουμε τους στόχους. Έχουμε τόσα σκουπίδια, βάζουμε στόχο την επόμενη χρονιά, τόσα να ανακυκλώσουμε, τόσα να κομποστοποιήσουμε, τόσα να στείλουμε για θάψη. Έχει δικαίωμα ο Δήμος, ένα άλλο ερώτημα. Κατοχυρώνεται νομικά να το κάνει αυτό το πράγμα? Ή θα ξεκινήσει μια διαδικασία και θα έρθει το Υπουργείο, θα έρθει η Πολιτεία και θα του πει: «Ωπ, λάθος, κακώς το έκανες, δεν έχεις το δικαίωμα». Απαντάμε, δεν υπάρχει πουθενά κανένα τέτοιο νομικό κόλλημα. Αν κάποιος ξέρει κανένα τέτοιο νομικό κόλλημα, ας μας το πει. Και θα ήταν εντελώς παράλογο Δήμοι να θέλουν οι ίδιοι να διαχειριστούν
να μειώσουν τον όγκο των σκουπιδιών που στέλνουν στις περιφερειακές και σε εθνικές εγκαταστάσεις και να βρει κάποιος να του πει όχι, εσύ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα ήταν εντελώς παράλογο. Πώς χρηματοδοτούν για αυτά, υπάρχουν χρήματα. Θα σου πει ο άλλος, εντάξει, ωραία ακούγεται, αλλά πώς διάλογο θα το κάνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς εδώ, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τους συμβασιούχους το ένα το άλλο. Πώς θα τα κάνουμε. Απαντάμε. Πώς χρηματοδοτείται τα εργοστάσια, πώς θέλουν να χρηματοδοτήσουν τα εργοστάσια αυτά τα οποία κάνουν, αξιοποιώντας όλους το ΕΣΠΑ. Αυτό λέει ο κύριος Γουρός και ο ΕΣΠΑ. Θα πάρω όλο το πακέτο του ΕΣΠΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν θα αφήσω ψίχουλο για τους Δήμους για να χρηματοδοτήσω τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία των ΣΔΙΠ που ακολουθούν αυτές οι διαδικασίες. Η οικονομική προσέγγιση αυτή την οποία κάνουμε αποδεικνύει ότι μόνο με την δημόσια αυτή συμμετοχή των 150 ή των 200 εκατομμυρίων που θέλει να βάλει η περιφέρεια για αυτά τα τέσσερα εργοστάσια θα μπορούσε κάλλιστα να χρηματοδοτηθεί και να ολοκληρωθεί αποκλειστικά από το δημόσιο όλο αυτό το δίκτυο των αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων. Να ένας πόρος σημαντικός. Να μην διατεθούν εκεί απλώς σαν τσόντα στα ΣΔΙΠ, να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για να αναπτύξουν δικές τους αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις. Δεύτερη πηγή, ήδη η πόρη. Ανιέρ, όπως και να το κάνουν. Έστω και με τις δυσκολίες, οι Δήμοι διαθέτουν ίδιους πόρους για διάφορα έργα. Ας ξανακάνουν μια ανακατανομή στις προτεραιότητες και στην αξιολόγηση των έργων που έχουν να κάνουν και να προβλέψουν κονδύλια και για, για τέτοιου είδους δράση. Και μην ξεχνάμε και το εξής. Τους ίδιους φόρους θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και τα ποσά που εξοικονομούνται από κόστη τα οποία κάνουμε με την υφιστάμενη διαχείριση και τα οποία δεν θα έχουμε αν υιοθετήσουμε ακόμη και τα πρώτα μέτρα του εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης. Και βεβαίως είναι τα αναμενόμενα έσοδα από τις αρχικές δράσεις, κυρίως από την ανακύκλωση. Τελευταίο ζήτημα. Πού θα μπορωθετηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Μεγάλο αγκάθι γι' αυτό. Έχει μία βάση. Δεν είναι χωρίς λόγο αυτό το πρόβλημα. Και ιδίως σε περιοχές αστικές σαν τη δική μας. Για τις περιφέρειες δεν θα το συζητούσα καν. Είναι αυτονόητη λύση. Λέμε λοιπόν ότι ο ίδιος χαρακτήρας και ο χαμηλός βαθμός όχλησης των υποδομών της αποκεντρωμένης διαχείρισης επιτρέπει πιο απλές από αυτές τις διαδικασίες, τα πράσινα σημεία, οι μηχανικοί κομποστοποιητές, οι κάλοι προδιολογίες να λειτουργήσουν και μέσα στον αστικό ιστό. Ενώ για πιο κεντρικές θα πρέπει να αναζητηθούν κατάλληλοι ελεύθεροι πόροι που θα διασφαλίζουν όχι μόνο το πραγματικό, την πραγματική περιβαλλοντική ασφάλεια, αλλά και ένα ψυχολογικό αίσθημα ασφάλειας που χρειάζονται οι πολίτες απέναντι σε οτιδήποτε σχετίζεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων και το οποίο το έχουν συνδέσει σήμερα με κάτι κακό. Οι πιο πιθανές δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν και με μια διάσπαση δραστηριοτήτων, δεν είναι ανάγκη όλα να τα έχουν μαζεμένα σε ένα μέρος, αλλά και με τη συνεργασία με όμορους δήμους. Και αξίζει σε αυτό το σημείο να σας πω ότι μια τέτοια δράση έχει ξεκινήσει από τρεις γειτονικούς δήμους. Αργυρούπολης Ελληνικού, Αλίμου και Γλυφάδας, οι οποίοι έχουν αναθέσει στο ΤΕΗ Πειραιά να τους κάνει μια πρώτη οικονομική τεχνικο-οικονομική προσέγγιση, σαν αυτή η καλή ώρα που κάνουμε εμείς σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης. Με επόμενο βήμα, αν τα Δημοτικά Συμβούλια πιστούν ότι αυτό είναι κάτι καλό, να προχωρήσουν στην ανάθεση ολοκληρωμένης μελέτης για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα αποκεντρωμένης διαχείρισης. Κλείνουμε. Αυτό που σας λέμε δεν είναι καμία σοφία. Δεν είναι καμία σύλληψη καινούργια δικιά μας, είναι κοινή λογική, είναι κάτι που ανταποκρίνεται και στην εθνική και στην κοινωνική νομοθεσία, εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες. Το γιατί δεν προωθείται σήμερα από την πολιτεία, υπάρχει εξήγηση. Η δική μας είναι ότι δεν παράγει κέρδη για τους μεγάλους ομίλους. Ελπίζουμε η σημερινή συζήτηση να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση ότι υπάρχει άλλη λύση απέναντι στις προωθούμενες επιλογές και ότι καταλαβαίνουμε και να βοηθήσει στο να ανοίξει, να συνεχιστεί μια συζήτηση με διαφάνεια και με ανοιχτές διαδικασίες. Πιστεύοντας ότι σε αυτή τη δραστηριότητα και τη διαδικασία και η συμμετοχή των πολιτών μπορεί να μεγαλώσει και να πολλαπλασιαστεί. Χρειάζονται τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, πιστεύω. Όπως αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα πρέπει να γίνει και σε άλλους δήμους, πρέπει να αποδώσει καρπούς και πρέπει να ξεκινήσουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Αυτή είναι η γνώμη.
Όπως σας είπα και στην αρχή, έχουμε ένα σχέδιο απόφασης, θα σας το μοιράζουμε τώρα, να το έχετε υπόψη σας, ώστε στο τέλος της συζήτησης να μπορεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί. Μια εικόνα, ορισμένες εικόνες για να κλείσουμε με αυτό, δεν είναι τίποτα φοβερό, αλλά ίσως να δίνει ιδέες. Είναι από τον γειτονικό Δήμο του Πύρων. Αυτή η μικρή κάδη που βλέπετε είναι κάδη που είναι για μικρές πολυκατοικίες ή για δύο όροφα κλπ. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι είναι χρεωμένη κατά κάποιο τρόπο στα σπίτια. Αν προσέξετε εδώ πέρα έχει τη διεύθυνση, λέει Γρανικού 87. Τον έχει υιοθετήσει, τον προσέχει. Δεν είναι ο κάδος που έχουμε εδώ και ο ένας το σπρώχνει στην είσοδο του αλουνού. Είναι μια ιδέα αυτό που μπορεί να λειτουργήσει. Το σύστημα της ανακύκλωσης του Δήμου του Βύρωνα επίσης είναι μια καλή ιδέα. Ο Δήμος του Βύρωνα και εκεί βοήθησαν και οι εργαζόμενοι, γιατί ήταν δική τους πρωτοβουλία, δεν μπήκε καν στη διαδικασία του μπλε κάδου. Το ανάπτυξε μόνος του με ξεχωριστούς κάδους, έχει δημιουργήσει αυτά τα σημεία ανακύκλωσης με ξεχωριστούς κάδους και εκμεταλλεύεται. Αυτά που συγκεντρώνει τα πουλάει και έχει έσοδο. Τα κάνει με κακό τρόπο, οφείλω να πω, και δεν το έχει αναπτύσσει όσο θα μπορούσε και όσο επιβάλλει η μεγάλη ανταπόκριση που έχουν δείξει οι κάτοικοι. Παρ' όλα αυτά είναι ένα καλό παράδειγμα και είναι δίπλα. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και είμαστε στη διάθεσή σας και για ερωτήσεις και ερωτήσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Κεφαλά για την εξαρτωμένη παρουσίαση και ανάπτυξη του θέματος. Ναι, κυρία Δημητρίου, η γραμματέας της κοινής πολιτών στην Ιουπάνης. Έχετε το λόγο. Δύο πραγματάκια για να... Τα φώτα. Δεν θα σας κουράσω, απλά να διευκρινίσω δύο πράγματα. Δύο πολύ σημαντικά σημεία κατά τη γνώμη μας σε σχέση με την οδηγία και τον νέο νόμο και το τι ισχύει και ποια γραμμή πλεύσης έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και στην οδηγία 98 του 2008 και στον νόμο 40-42 του 2012 παντού γίνεται λόγος, εκτός από την ιεράρχηση, την πρόληψη, την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση κλπ. Τονίζεται παντού η χωριστή συλλογή αποβλήτων στην πηγή που τα παράγει. Αυτό είναι ένας από τους στόχους. Μπαίνουν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι και για το 2015 και για το 2020, πάντα με την προϋπόθεση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων, όπου για άλλα απόβλητα επιβάλλεται και για άλλα ενθαρρύνεται. Θα ήθελα επίσης να σας διαβάσω το άρθρο 44 του νόμου 40-42, σύμφωνα με το οποίο τα ποσά που καταβάλλονται από την ελληνική δημοκρατία ως χρηματικά πρόστιμα λόγω παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα απόβλητα και την επεξεργασία αστικών μηνυμάτων και που απορρέουν από πράξεις και παραλήψεις φυσικών ή νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικών προσώπων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των αποβλήτων και την επεξεργασία των αστικών μηνυμάτων, επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στα πρόσωπα αυτά. Στην περίπτωση των ΟΤΑ, τα οφειλόμενα ποσά παρακρατούνται κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ. Όλα αυτά πάντα και σε σχέση με την επίτευξη των στόχων, των ποσοτικών στόχων και της χωριστής συλλογής των αποβλήτων. Επιπλέον, έχουμε μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου του 2012 με αριθμό 20, η οποία έχει τίτλο «Είναι αποτελεσματική η χρηματοδότηση έργων υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων για να επιτύχουν τα κράτη-μέλη τους στόχους της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων». Σε αυτή την έκθεση, λοιπόν, αφού ελέγχθηκαν όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων κρατών, έχουν γίνει 4 συστάσεις. Από τα 12-15 σημεία των συστάσεων θα σας διαβάσω μόνο τα 2. Το ένα λέει, τα κράτη-μέλη οφείλουν να εστιάσουν στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που επεξεργάζονται απόβλητα διαχωρισμένα στην ποινή. Είναι σαφέστατη η σύσταση. Και το δεύτερο λέει, η Επιτροπή
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύνδεσης της οικονομικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίτευξη των στόχων της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή λοιπόν και επανέρχομαι στο ερώτημα που έβαλε ο Τάσος, η κατασκευή των εργοστασίων αυτών και η λειτουργία τους θα απαιτεί σχεδόν το σύνολο των παραγωμένων σπουδιών στην Αττική, πράγμα το οποίο σημαίνει ξεχνάμε τους στόχους. Μήπως με την κατασκευή και λειτουργία τους αποδειχθεί ότι ετοιμάζουμε, φτιάχνουμε, μιλάμε, φτιάχνουμε εργοστάσια για να εξασφαλίσουμε τα επόμενα πρόσθετα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δημητρίου. Και ο συνάδελφος έχει κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος αναγνώστου έχει το λόγο. Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση του. Ένα θέμα που βλέπουμε τα κυρία κυρία. Οι προτινόμενες λύσεις για την αποκεντρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό, μιλάμε να μπορέσει τουλάχιστον όλο το δεκαοπέδιο, όλοι οι δήμοι του δεκαοπεδίου να μπουν σε αυτή τη λογική. Το να μπει αποσπασματικά ένας δήμος, δύο δήμοι, πέντε δήμοι και οι υπόλοιποι να μην προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι δεν έχει. Αν κατάλαβα καλά, αυτό ήταν το νόημα της επεξεργασίας του θέματος. Δηλαδή, για να το διευκρινίσω και θέλω μια απάντηση. Εάν ο Δήμος Ηλιούπολης αποφάσισε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο, ανεξάρτητα του τι θα κάνει μια άλλη δήμη. Και καλά, και δεν το λόγο. Λέμε ακριβώς το αντίθετο. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουν όλοι οι δύο. Αυτή είναι η λογική της αποκεντρωμένης. Πρέπει και μπορούμε. Δεν έχουμε υποδομές, δεν απαιτεί μάλλον υποδομές στις οποίες πρέπει να συνεργαστούν γειτονική δήμη ή όλη η δήμη της Αττικής για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η λογική, αυτή η αντίληψη της αποκεντρωμένης διαχείρισης, για να θεωρεί κανείς ότι αν δεν συνεννοηθούμε πρώτα όλοι μαζί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα το δούμε συγκεκριμένα, ανακύκλωση. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί πρέπει να συμφωνήσουν οι πάντες να αναπτύξουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο ανακύκλωσης στο Δήμο της Ηλιούπολης. Χρειαζόμαστε την άδεια κανενός, χρειαζόμαστε την βοήθεια κανενός, αν έχουμε την βούληση να το κάνουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τη διαδικασία της σκοποστοποίησης δεν μπορούμε να την κάνουμε. Έχουμε ένα παράδειγμα, αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Δεν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει κατά την πρόγραμμα. Θα μπορούσε να γίνει πολύ περισσότερα πράγματα και με καλύτερο τρόπο, με διαφορετικό τρόπο. Αυτές είναι επιμέρους δράσεις. Δεν είναι επιμέρες δράσεις, όχι. Είναι οι κυρίως δράσεις. Αυτές είναι οι κυρίως δράσεις. Η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση είναι η κύρια δράση. Η επεξεργασία του σύμμικου, αυτού που απομένει από την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση κλπ. Είναι το μικρό το κομμάτι. Εδώ είναι η ουσία του ζητήματος. Αυτές είναι οι μικρότερες. Αυτές είναι οι οποίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Ας ξεκινήσουμε με τις πρώτες. Κανείς δεν μας εμποδίζει αυτό. Και μπορούμε. Είναι απλές. Όσοι μπορούμε λοιπόν να πούμε στη λογική του συγκλίσματος που λέμε να σταματήσουν τα εργοστάσια. Όταν οι υπόλοιποι δήμοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα απορρίμματα διαφορετικά. Αυτό ρωτάω. Εάν μπουν πέντε δήμοι, οι υπόλοιποι δήμοι του Λακαλωτήρι θα τα κάνουν τα απορρίμματα. Αυτό δεν θα το απαντήσουμε εμείς, κύριε αναγνώστη, το τι θα τα κάνουμε. Να απαντήσετε σε αυτό. Μα εμείς ζητάμε να σταματήσει η κατασκευή των εργοστασίων. Ωραία. Έτσι. Δηλαδή, βολεύουμε τον εαυτό μας και δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική Αττική. Όχι. Αν υιοθετήσω την αντίληψή σας ότι αυτό είναι πόλεμά μας, δεν είναι πόλεμά μας, είναι υποχρέωσή μας. Κύριε Πρόεδρε, να μπούμε στη διαδικασία της συζήτησης. Απέναντι, κύριε Ζαφίλ. Και καλά τώρα, εσύ τη σύνθημα.
το θέμα. Απέναντι και στους πολίτες της πόλης μας, αλλά και απέναντι στους πολίτες της φυλής. Δεν διαφωνούμε. Ακούστε να σας πω. Ακούστε να σας πω. Είναι υποχρέωσή μας. Γιατί εκτός από το να προβάλλει κανείς το αίτημα να μην γίνουν τα εργοστάσια, πρέπει να δει και τον τρόπο με τον οποίο θα το επιτύχει. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αποκεντρωμένης διαχείρισης είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε αυτά τα σχέδια, κύριε. Ένα τέτοιο σχέδιο στην ελευσίνα, κύριε, δεν είναι τέτοιο σχέδιο αποκεντρωμένο. Άλλος συνάδελφος, ερώτηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Αν υπάρχει αντίστοιχη πρόταση, αν επιστημονικά αυτό αποδεικνύεται κάποιος θα δηλέψει. Φαίνεται πολύ λογική η εξήγηση σας, απλά κατά πόσο αυτό έχει εφαρμοστεί ή αν επιστημονικά αποδεικνύεται κάποια συγγράμματα, όλα τα επιστημονικά συγγράμματα, να φέρουμε κάποιες να μην φέρουν εκεί. Αυτή είναι η ερώτηση. Η δεύτερη είναι, είδα ότι κάπου θέλετε να μιλάτε για ότι θα πέσουν αυτά στα 32 τα εργοστάσια. Πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλλει ο ιδιωτικός τομέας ή όχι? Και τρίτον, έχω ακούσει τον ευχαριστώ συνάδελφο του κ. Σεφτελή να λέει ότι βρίσκεται ό,τι φαντάζεσαι μέσα στους κλάδους της πλέον ανακύκλωσης. Θα μπορούμε, ο κόσμος θα ακολουθήσει αυτή τη συλλογική, θα βοηθήσει να υπάρχει αυτή η συλλογή που είναι ακόμα ακτενέστερη από την σημερινή. Ναι, κύριε Κεφαλά, απαντήστε να πάρετε στο ποτέ. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία η οποία υπάρχει σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μια ευρύτατη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ιδιαίτερα. Ορίστε. Τι συγκεκριμένα, μπορώ να σας δώσω 100 πόλεις, ας πούμε, στην Ευρώπη που κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι ασυνήθις διαδικασία. Είναι η κύρια διαδικασία την οποία, η οποία εφαρμόζω. Θα προσθέσω το εξής, επειδή ενδεχομένως να επικαλεστείτε ή να βρεθεί κάποιος να πει «Μα και εκεί υπάρχουν εργοστάσια, κάψεις» κλπ. Ακόμη και εκεί όπου εφαρμόζεται τέτοια διαδικασία ενεργειακής αξιοποίησης, θερμικής αξιοποίησης των απορριμμάτων, μιλάμε πάντα για ένα μικρό μέρος, πολύ μικρό μέρος του συνόλου των απορριμμάτων. Το αντίστοιχο δηλαδή του 80-85% που είναι η δυναμικότητα των εργοστασίων τα οποία σχεδιάζονται εδώ, θα το συναντήσουμε σε άλλες χώρες να έχει σαν αντικείμενο δυναμικότητας το 25-30% των σκουπιδιών. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι τέτοιου είδους διαχείριση προσανατολισμένη στην ενεργειακή αξιοποίηση τη συναντάμε κυρίως σε παλιές εγκαταστάσεις, η οποία τίνει σταδιακά να εκλείψει και το συναντάμε κυρίως σε βόρειες χώρες, οι οποίες έχουν αυξημένες ανάγκες θερμικές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Διότι για να θεωρηθεί η ενεργειακή αξιοποίηση σαν μέθοδος αποδεκτή στην ιεράρχηση των απορριμμάτων και από την Ευρωπαϊκή την Οδηγία, που σημαίνει πρακτικά δεν θα ταυτίζεται με την ταφή και τη διάθεση, πρέπει οι εγκαταστάσεις αυτές να έχουν ένα συγκεκριμένο βαθμό ενεργειακής απόδοσης, πάνω από 65%. Για μεσογειακές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που οι θερμικές της ανάγκες περιορίζονται σε λίγους μήνες το χρόνο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ακόμη κι αν δημιουργηθούν αυτές οι μονάδες θερμικής ενεργειακής αξιοποίησης, δεν θα πληρούν τους όρους της ενεργειακής της οδηγίας και της εθνικής νομοθεσίας πλέον. Με αποτέλεσμα αυτού του είδους η διαχείριση να θεωρείται ισοδύναμη μεταφή. Και αυτό θα είναι ένας λόγος για να πούμε εκ των υστέρων να διαπιστώσουμε ότι κάναμε μια μεγάλη βλακεία υιοθετώντας αυτού του είδους εγκαταστάσεις εκτός όλων των άλλων των λόγων. Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Νομίζουμε ότι είναι ένας τέλειος κρίσιμος τομέας που σχετίζει με την καθημερινότητα των πολιτών, τον οποίο έχει κάθε δυνατότητα και συμφέρον και πάρα πολλούς λόγους
να τον διεκπεραιώνει μόνο στο δημόσιο. Σε περιφερειακές διαδικασίες, έξω από τη διαχείριση την οποία θα κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς διαχείρισης, ενδεχομένως να υπάρχουν και να αναπτύσσονται τέτοιες δραστηριότητες. Κυρίως στις διαδικασίες ανακύκλωσης με τα μπάζα, με τις ηλεκτρικές συσκευές, διάφορα τέτοια πράγματα. Παρόλο που και αυτά θα μπορούσε και το δημόσιο να τα διεκπαιρεώσει. Αλλά ο κύριος όγκος νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να γίνει. Είναι απλός ο λόγος. Η εμπλοκή των ιδιωτών στη διαχείριση των απορριμμάτων και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες έχει συνδεθεί με τη λογική της αποκόμισης του μέγιστου κέρδους, βάζοντας το περιθώριο της αντιλήψης και τις προϋποθέσεις διαλογής στην ποινή και τήρηση μιας συγκεκριμένης ιεράρχησης στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η συγκεκριμένη διαστασιολόγηση των μονάδων επεξεργασίας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν σου λέει ότι θα δημιουργήσω μονάδες οι οποίες θα έχουν δυναμικότητα και θα απαιτούν για 25, για 27 χρόνια που διαρκούν αυτές τις συμβάσεις να τους πηγαίνουμε αδιάλεκτα τα σκουπίδια. Και βεβαίως το κατασκευαστικό κόστος, το λειτουργικό κόστος, αλλά και τα έσοδα τα οποία θα έχουν οι διαχειριστές αυτών των εγκαταστάσεων από την πώληση είτε των δευτερογενών καυσίμων είτε από την ενεργειακή αξιοποίηση των σκουπιδιών, είναι όλοι αυτοί οι λόγοι που κάνουν τόσο περιζήτητες αυτές τις εγκαταστάσεις από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Κύριε Κεφαλά, ευχαριστούμε να πάμε σε τοποθετήσεις και τώρα για τις ευκαιρία πάλι στις δευτερογενικές αποκλήσεις. Να δώσω μία απάντηση στον κύριο, γιατί δεν απαντήθηκε από τον Επειδή ρώτησε για πράγματα. Πολύ σύντομα, κύριε Άβλου, σας παρακαλώ, πολύ σύντομα. Κατακλείστηκε η απορροφή και των πολλών χρωματιστών κάτων. Κάθε κράτο έχει ξεχωριστό υλικό. Στην Ισπανία, σε καινούργιες πόλεις και σε καινούργιες πολυκατοικίες, υπάρχει σε κάποιο τείχο, σε κάποιο μέρος του τείχου της κάθε πολυκατοικίας, εσοχή για το κάθε διαμέρισμα. Χρεώνεται το κάθε διαμέρισμα τον κάτω και κάθε μέρα έχουν ένα πρόγραμμα από το Δήμο ότι τη Δευτέρα θα συλλέγουμε καινούργιο. Κάθε μέρα συλλέγουμε διαφορετικό υλικό. Και όποιος τολμήσει και βάλει σε λάθος μέρα, λάθος υλικό, έχει κυρώσεις. Όσον αφορά την κυρία Τσατσούλη που μίλησε για την είχε κάνει για το Δήμο Αλευσίνας, επειδή τον επισκεφτήκαμε πριν από λίγες μέρες στην πύλη. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο στο Δήμο Αλευσίνας. Έχουν τους βλέπαρους που τα ανακυκλώνουν όλα μαζί, απλά έχουν δικό τους κουδάρι, δικό τους κέντρο βιολογής. Εκεί είναι η διαφορά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι η πρόκληση, δεν έχει. Πάμε σε τοποθετήσεις. Κύριε Αναγνώστη, έχετε το λόγο. Θα είναι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Είπα και στην ερώτηση που έκανα ότι είναι μια πράγματι πολύ αξιόλογη δουλειά η οποία έχει γίνει και η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί είναι καλοδουλεμένη, αλλά στο ερώτημα που έβαλα δεν πήρα την απάντηση που μπορούσα να ικανοποιήσει και λέω ότι εγώ θα συμφωνούσα σε μια περιφερειακή διαχείριση των απορριμμάτων. Οι επιμέρους δράσεις με βρίσκουν απολύτως εγώ. Όμως η ολοκληρωμένη διαχείριση, εγώ πιστεύω όπως κατατέθηκε η πρόταση, δεν θα αποφύγει την μάλλον δεν θα προλαβεί. Σας παρακαλώ, έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια χαβούσα καπνιστηρίου που ίσχυει και ανταλλαγής απόψεων ηχηρών. Σας παρακαλώ πολύ να την πάρετε την τάξη, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίσει να δει η κατάσταση έξω. Δεν έχει αποδείξει. Εδώ από τη Δημοτική Συμβουλή να μιλήσουμε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τα σώματα τη πολιτική. Εσύ έξω από την Ελλάδα. Και ουίσκι και όλα. Τόσο αστείο από την Ελλάδα. Σας αρέσει αυτή η κατάσταση. Είναι πολύ σοβαρό. Η δική μας πάντως ουίσκι δεν πήρε. Μην παρεξηγήσει. Μην μιλάτε για την Δημοτική Συμβουλή. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πέντε πράγματα. Επαναλαμβάνω
Έλεγα λοιπόν ότι οι επιμέρους δράσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνα. Άλλωστε, θα πρέπει να γνωρίζετε, το ξέρετε, ότι τη διαδικασία για την ανακύκλωση στην πόλη την έφερε η δική μας δημοτική αρχή, γιατί είχαμε καθυστερήσει πολύ σε πόλη. Από εκεί και πέρα όμως, η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως έρχεται και επαναλαμβάνω μια καλοδουλεμένη πρόταση, δεν απαγορεύει και δεν αποκλείει τη δυνατότητα της κατασκευής των εργοστασιών όπως έχουν ξεκινήσει να γίνουν. Γιατί το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Αττική σήμερα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο και ήδη έχουν καθυστερήσει στην υλοποίηση του περιφερειακού σχεδιασμού, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στο μεκανοπέδιο. Εάν θα μπορούσαμε, γι' αυτό έβαλα την ερώτηση, αν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε όλοι οι δήμοι του μεκανοπεδίου σε ένα τέτοιο σχέδιο και να αποκτήσουμε την κατασκευή των τεσσάρων μεγάλων εργοστασίων, θα ήμουν από τους πρώτους που θα έλεγαν. Σήμερα όμως, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση και βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από την καταστροφή και όχι 10 βήματα πίσω. Την καταστροφή εννοώντας την διαχείριση των απορριμμάτων μέσα στο μεκανοπέδιο της Ελλάδας. Δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε το σταμάτημα της κατασκευής των εργοστασίων, γιατί επιβάλλεται πλέον σήμερα εκ των πραγμάτων που έχουμε φτάσει στο μήνα, αλλά παράλληλα ο Δήμος ο δικός μας, αν εκφράσουμε την άποψη να προχωρήσουμε σε αυτή την τροφή στη διαχείριση των απορριμμάτων, εμένα με βρίσκει απόλυτα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτου. Κυρία Τσατσούλη, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για την Αττική. Βασανίζει πολλά χρόνια. Αλλά επιστρέψτε να βασανίζει όχι γιατί είναι ανεπίλητο στο σχεδιασμό του, αλλά γιατί υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης επενδυτικά των σκουπιδιών. Και είμαστε σε μία φάση που αν παρακολουθήσει κανένας, παράδειγμα, τα προγράμματα ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται, ας πούμε, η περιφέρεια, κεντρικό άξονα έχει το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και είναι μεγάλα τα ποσά. Και δεν μας ξαφνιάζει, αν θέλετε, αυτός ο σχεδιασμός και αυτή η στόχευση. Είμαστε τώρα πια σε φάση υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού και μιλάμε για ποσά μεγάλα. Πέρα, δηλαδή, παράδειγμα, θα δίνει το δημόσιο, θα δώσει το δημόσιο γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή αυτών των μεγάλων εγκαταστάσεων και κάπως 3,5 δι για την 25η λειτουργία τους. Δηλαδή, θα δίνει ο δημότης. Μέσα από τα τέλη. Θα δίνει η οικογένεια. Έτσι. Αυτό είναι το δημόσιο χρήμα που θα πηγαίνει εκεί. Και υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, ότι στην Αττική είναι η μισή Ελλάδα. Και συνεχίζει να διοχετεύεται το ζήτημα των σκουπιδιών στη Δυτική Αττική με αυτό το σχέδιο. Τουλάχιστον στο 80-90% πάλι στη Βηλή. Και φυσικά δραματικό και κερατέα σε τελώς ακατάλληλους χώρους. Αυτό έχει αποδειχθεί, θα το πει προχθές η Γεωσύνη, η Τυφλή, και αυτή που δεν ακούει, αποφάσισε υπέρ του σχεδιασμού της κυβέρνησης και του κεφαλαίου. Ένα τρίτο ζήτημα που μπαίνει επιτάκτως. Κοιτάξτε να δείτε, και μπαίνει αν θέλετε και με την πρόταση που εδώ φέρνουν η κίνηση πολιτών. Που δεν απαντιέται από την πρόταση, τεχνοκρατικά δεν έχουμε προβλήματα να δούμε λύσεις. Αλλά απαντιέται από τη μεριά της κυβέρνησης, από την πρόταση όμως που ήρθε εδώ πέρα δεν απαντιέται. Ποιος πληρώνει το κόστος της διαχείρισης. Ποιος θα το πληρώνει. Εδώ η αναφορά είναι, ξέρετε, στα τέλη εκεί σταθερά. Και τα τέλη σήμερα τα πληρώνει ο Κοσμάκης. Και είναι όλο και πιο δυσβάστακτα με βάση τη ζωή, το εισόδημα που έχει, που δεν έχει. Το
ποιος πληρώνει καθορίζει τα πράγματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, υπάρχει και ένα, αν θέλετε, ας το πούμε background, γιατί όλος αυτός ο σχεδιασμός που έχουμε τώρα είχε κουβεντιαστεί χρόνια πριν και εδώ υπήρχε συνένεση και των κυβερνητικών κομμάτων, τωρινών και προηγούμενων, αλλά και άλλων δυνάμεων στα πλαίσια του ΕΣΝΑ, της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής. Δεν ήρθε ξαφνικά δηλαδή αυτός ο εφιάλτης μπροστά μας. Και φυσικά αυτό που γίνεται στη διαχείριση θα παρασύρει αντικειμενικά την αποκομιδή. Έτσι κι αλλιώς θα βάλει στο παρατηρητήριο, μέχρι το 2016 δεν υπάρχει δυνατότητα να έχει προσωπικό, θα έρθει εκδιακτικά και θα πει προσωπικό δεν έχω, συνταξιοδοτείται κάνει, άρα να το δώσω σε εργολάβους, θα είναι η λαγή των πιο μεγάλων και ούτω καθεξής. Η καθημερινή έλεγε χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι πρίγκα, αφάγωτη και μπορεί κάλλιστα να αξιοποιηθεί. Θα δεθεί λοιπόν συνάμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η πρόταση δεν θα διαφωνήσει κανένας κατά τη γνώμη για την ανάγκη, για την ανάγκη δηλαδή αποκομιδή, μάλλον διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση, ανακύκλωση και τα ρέστα. Όμως η πολυδιάσπαση και ο κατακαιρματισμός των έργων που προτείνεται και είναι κεντρική ιδέα της πρότασης, των προγραμμάτων και των φορέων διαχείρισης, κατά τη γνώμη μου, με άλλο δρόμο, με άλλη πόρτα, πάει στους ιδιώτες. Μικρούς ιδιώτες, μπορεί. Απέναντι στους μεγαλύτερους, τους μπόμπολα και τέτοια, μπορεί. Αλλά πάει εκεί. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Για πάμε λίγο στην φοροθέτηση, στην Αττική να φοροθετήσεις ομάδα Δήμων. Σε ποιους ελεύθερους χώρους άδειε, πού είναι οι ελεύθεροι χώροι που έχει Αττική και μπορείς να φοροθετήσεις. Διάσπαρτα σε όλη την Αττική, σαν να φαντάζομαι μόλις είναι 56 δήμοι, φανταστείτε λίγο ανάλογα πόσες παράδειγμα μπορεί να διαμορφωθούν. Πού είναι οι ελεύθεροι χώροι που διαθέτει σήμερα η Αττική και αυτοί που έχει, τους πάνε για το μεγάλο κεφάλι. Εδώ δεν έχει τον ελάχιστο πνεύμα πράσινο. Εδώ λέω και την Ελλήνη να τη δούμε. Εδώ κάναμε αμάνευο χωροδοτήσει παράδειγμα τον καράβι στο δάσο. Άρα λοιπόν εδώ ανοίγουμε και άλλου δρόμου. Αν δεν προσέξουμε. Και τελικά στην τελική ανάλυση. Το ζήτημα δεν είναι αποκέντρωση ή συγκέντρωση. Αλλά το θέμα είναι ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή τη διαδικασία. Ποιος, ο λαός ή τα αφεντικά. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι τώρα κέντρο πιο κοντά στον πολίτη και αυτά είναι λίγο φλιναθήματα της εποχής μας που δεν αντέχουν. Επιτρέψτε να πω ακόμη το εξής. Όταν ανεβαίνθηκα για την Ελευσίνα, αποκεντρωμένα πήγε η Ελευσίνα και χρησιμοποίησε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα είχε ο ιδιώτης σήμερα την ανακύκλωση. Η εταιρεία, η ελληνική εταιρεία που έχει σήμερα την ανακύκλωση, δεν την καταγγέλουμε να φύγει και να γίνει, έτσι, στον έλεγχο του κράτους και του δημοσίου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί η Αττική, λέω, η μισή Ελλάδα, να μην συζητήσει στα, πώς να το πω, στα πλαίσια της περιφερειακής συνεργασίας, ακόμη και να φύγουν τα σκουπίδια από την Αττική. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή, είναι η μισή Ελλάδα. Είναι η μισή Ελλάδα και πρέπει να μας προσχολήσει αυτό. Για να κλείσω στο εξής. Το θέμα είναι κατά τη γνώμη μου, ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια για την κατασκευή των 4 μονάδων σύλληπτων απορριμμάτων που είναι παραγωγική, γιατί έχει στόχο την πρίκα στους ιδιώτες, να διαμορφωθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις ένας νέος εθνικός ή κεντρικός σχεδιασμός και με βάση αυτό να καταρτιστούν και νέα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης μαζί και του ΠΕΣΔΑ Αττικής, να έχουμε τον αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση και στην αποκομιδή, την απόλυτη διασφάλιση των εργαζόμενων στο υπόψη αντικείμενο και είναι πολύ σημαντικό αυτό, τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή σε συνδυασμό με τον δραστικό περιορισμό του ρεύματος των σύμμικτων και την ορθολογική μεταφορά μέσω σταθμού μεταφόρτωσης,
την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεκτων κομματερών, τη δίκαιη τεκμηριωμένη χωροθέτηση των σχετικών υποδομών. Ειδικότερα για την Αττική μπαίνει αποφασιστικά να κλείσει ο ΚΙΤΑ. Και εδώ ο Σγουρός κάνει μεγάλο παιχνίδι εκβιασμού. Μέχρι χτες λέγανε, και έτσι είναι, ο ΚΙΤΑ δεν αντέχει άλλο. Και τώρα ξαφνικά εμφανίζεται ένα πνεύμα ότι τέλος πάντων μπορεί να αντέξει. Για να φτάσει μια ωραία πρωία και να μην αντέχει και να εκβιαστεί ο κόσμος. Να προχωρήσει, ας πούμε, αυτός ο σχεδιασμός που έχουν επιλέξει. Άρα λοιπόν, έχει σημασία να αναζητηθούν χωροθετήσεις νέων μονάδων εκτός Θριασίου και εμείς επιμένουμε ότι μπορεί να είναι και περιοχές εκτός Αττικής. Και φυσικά δεν θα διαφωνήσουμε να προωθηθούν ουσιαστικές δράσεις ήπιας ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή περιλαμβανομένων και των οργανικών αποβλήτων. Αυτό όμως μπορεί να το κάνει το κράτος και χωρίς να πληρώσει κι άλλο ο Δημότης. Και εγώ επαναφέρω ποιος πληρώνει είναι το καθοριστικό ζήτημα. Και θα διαφωνήσω απόλυτα με τους κυρίους που κάναν την εισαγωγή, αν τελικά βλέπουν τη λύση στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, τότε ναι, είναι με τους ιδιώτες. Απλά το κρύβουν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Οδηγία αυτή την κατεύθυνση έχει. Και δεν μπορεί κανένας να ξεγελάσει σε σχέση με αυτό. Γιατί έχει λογική παράδειγμα, ο Ρυπαίνων πληρώνει όπως... και φυσικά δεν έχει να κάνει με αυτό το που δεν έχει μάθει, δεν έχει διαπαιδαγωγηθεί, αντιλαμβάνεστε, αλλά τη δυνατότητα του κεφαλαίου και να ρυπαίνει και να ματσακίζει. Αυτή είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανένας δεν μπορεί να ξεγελιέται ακόμη για το ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε την κυρία Τσατζούλη. Το λόγο έχει ο κύριος Πανταζόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω καταρχήν να πω δύο απόψεις. Το πρώτο είναι ότι η πρόταση η οποία μας δόθηκε και μας έχει δοθεί εδώ και αρκετές μέρες, κατά την άποψή μου είναι η πιο σοβαρή και η πιο τεκμηριωμένη που έχει υποτίθεται να του ελληνικού ζωή. Το δεύτερο, η δεύτερη διαπίστωση είναι ότι καλύπτει ένα έλλειμμα δικό μας των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης και των δημοτικών αρχών διαχρονικά. Και το τρίτο ότι είναι μια πρόκληση των πραγμάτων που μας. Εμείς, αγαπητοί εκπρόσωποι της κίνησης πολιτών, μελετήσαμε την πρότασή σας. Διαπιστώνουμε ότι έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, περιέχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. Εξασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα από πολιτικής και διαχείρισης, πολύ σημαντικό. Εμπλέκει σε συνεργατικές δράσεις πολίτες μαζί με την αυτοδιοίκηση. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι μπορεί να αλλάξει δομικά την αντίληψη που υπάρχει και αυτό αποτελεί και ένα ισχυρό κίνητρο αλλαγής της νοοτροπίας μας. Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτή την προσπάθεια να ξέρουμε ότι σαν παράδειγμα θα συμπαραταχθούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Έχω την εντύπωση όμως ότι έχουμε τρία δύσκολα προβλήματα μπροστά μας. Τρεις αντιπάλους έχουμε. Ένας αντιπαλός μας είναι ο χρόνος. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο όλοι μας. Και ξεκινάω πρώτα από εμάς την αυτοδιοίκηση, να τοποθετηθούμε ξεκάθαρα πάνω στο θέμα. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε αυτήν την ώρα μέσα από τη δαμόπλια ανάπτυξη του εκβιασμού τη τελευταία ώρα. Ο δεύτερο αντίπαλο μα είναι, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε σύμμαχό μα, αν αυτό το πάρει η αυτοδιοίκηση στην πλάτη τη και το κάνει καθολικό έτοιμο. Και το τρίτο πρόβλημά μα είναι ότι, και εδώ συμφωνώ απόλυτα με την Τασία, οι ιδιώτες είναι πανέτοιμοι και σε τροπικό και σε στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, συνταγμένοι και στοιχημένοι για να κερδοσκοπήσουν πάνω στο σκουπίδι το οποίο τελικά έχει μεγάλο κέρδος. Εάν καταφέρουμε αυτούς τους παράγοντες να τους αντιπαλέψουμε, έστω και τρεις από την ώρα, πιθανόν να δημιουργείται μια μεγάλη ευκαιρία. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Πανταζόπουλο. Το λόγο έχει ο κύριος
Κατσαβός. Κύριε Πρόεδρε, εγώ νομίζω θέλω να πιστεύω ότι, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει κανένας αυτή την αίθουσα που να σκέφτεται να κλείσει τα αυτιά τους αυτή την πρόταση που μας ανέπτυσε ο κύριος Κεφαλάς από την πλευρά της κυρίας Πολιτών. Είναι πολύ συγγνώμη, είναι αρκετή φορή, δεν είναι γύρω. Ναι, εντάξει κύριε. Άλλωστε και το χρώμα στην πόλη προσυπογράφει από την πρόταση. Όχι αβίαστα, δηλαδή δεν είναι μια πρόταση που πρέπει απλώς να εξετάσουμε, αλλά είναι μια πρόταση μέσα στην οποία πρέπει να σκύψουμε όλοι βαθιά, να τη μελετήσουμε σε όλα τις τα σημεία για να βεβαιωθούμε για την αναγκαιότητα της υλοποίησης αυτής της πρότασης. Υπάρχουν πράγματι και άλλες προσεγγίσεις, όπως αυτή που ακούστηκε για την κυρία Τσατσούλη, για το να φύγουν τα σκουπίδια από την Αττική. Το θέμα είναι, και θα έλεγα ότι θα πρέπει να εξετάσουμε πρώτα αυτή την πρόταση, να φύγουν τα σκουπίδια από την Αττική. Αλλά τι τελικό κόστος θα έχει για το δημόσιο? Θα είναι μικρότερο το κόστος ή μεγαλύτερο? Γιατί όλη η συζήτηση και οι προηγούμενες τοποθετήσεις στάθηκαν στο πόσο θα αυξηθεί το κόστος της αποκομιδής στην κάθε οικογένεια. Η πρόταση αυτή σίγουρα μειώνει το κόστος, δεν το αυξάνει. Παραμερίζει τον ιδιώτη που βάσει αυτής της προσέγγισης, δηλαδή με τον παραμερισμό του ιδιώτη, εξασφαλίζουμε και καλύτερη διαχείριση και πιο λιγότερο κόστος για τον δημότη μας. Όπως ξέρετε, αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κομματικές οδηγίες κάποιων παρατάξεων, θα οδηγηθούμε σε ακριβότερη αποκομιδή, όπως οδηγούμαστε σιγά σιγά στην ιδιωτικοποίηση του νερού που θα φέρει τόσα δεινά στους Έλληνες, όλους τους Έλληνες. Οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ακριβώς, έχουν δίνει ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς όμως ξέρουμε ότι ο ιδιώτης, πέραν αν δεν εξασφαλίσει την υπερεκμετάλλευση των κοινωνικών αγαθών, δεν παίρνει σε καμία δουλειά. Και άμα μπει, αφού θα πάρει όσα κέρδη μπορεί περισσότερα, στο τέλος θα σηκωθεί να φύγει και θα εγκαταλείψει πάλι την όποια δραστηριότητα έχει αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θα ήθελα τουλάχιστον, αφού εξετάσουμε και τα κόστη, το να έφευγαν όλα τα σκουπίδια από την Αττική, αλλά πού να πάνε και ποιους άλλους να επιβαρύνουμε και πόσο κόστος θα έχουμε, να υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση ως προς το σκέλος τουλάχιστον, όπως κάνουν και οι όμορφοι δήμοι, τουλάχιστον το να το εξετάσουν πιο βαθιά, πιο επιστημονικά, αν δεν μας καλύπτει η πρόταση των φορέων, η ανάλυση των φορέων, και να προχωρήσουμε άμεσα στην υιοθέτηση αυτής της κατεύθυνσης, ότι όλα πρέπει να γίνονται και να τα ελέγχουμε εμείς. Εγώ θα πήγαινα και λίγο παραπέρα, επειδή δεν είναι και ίσως θα μπουν και νομικά ερωτήματα, αν πράγματι οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιες δράσεις. Είναι δυστυχώς, γράφτηκε τουλάχιστον στον τύπο, τον ημερήσιο τύπο, ότι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα ΕΣΠΑ είναι να μπορούν ξένοι ΟΤΑ,
Ιταλική, Γερμανική, Γαλλική να έρχονται να παίρνουν κομμάτια από τα ΕΣΠΑ, δεν θα μπορούν όμως οι ενοικίωτα. Τουλάχιστον έτσι γράφτηκε, δεν διαψεύτηκε από κανένα. Δηλαδή, οι Δήμοι δεν θα μπορούν να μπουν σαν φορέας να πάρουν προγράμματα από το ΕΣΠΑ. Θα μπορούν όμως οι γερμανικοί Δήμοι να κάνουν μια επιχείρηση που να έχουν να πάρουν κομμάτια δράσης του ΕΣΠΑ, είτε έχουν να κάνουν με τοπική αυτοδιοίκηση είτε με οτιδήποτε. Εγώ θα πρότεινα ενισχυτικά σε αυτό να εξετάσουμε για την περίπτωση μιας εταιρείας λαϊκής βάσης, δημοτική ή διαδημοτική, για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στα ΕΣΠΑ. Γιατί αυτό που σας λέω τουλάχιστον το διάβασα σίγουρα και πιστεύω ότι θα ισχύει σίγουρα, οι Δήμοι δεν θα μπορούν να πάρουν από μόνοι τους κονδύλια του ΕΣΠΑ. Αν αφαιθούμε στη θέληση της περιφέρειας και τις δυνατότητες αυτής, εγώ νομίζω θα το χάσουμε το παιχνίδι, γιατί πράγματι είναι αλήθεια ότι η περιφέρεια σίγουρα θα πάει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίζω λοιπόν να εξετάσουμε σε βάθος την πρόταση και να προχωρήσουμε άμεσα σε ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ευχαριστούμε τον κύριο Πατσάκο. Το λόγο έχει η κυρία Τίπουλα. Ναι, αγαπητοί μου συνάδελφοι, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε, συζητάμε ένα πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται αποκομιδή των απορριμμάτων που εμείς οι ίδιοι δημιουργούμε. Η κάθε οικογένεια, το κάθε άτομο. Χρόνια λοιπόν έχει καλλιεργηθεί μια διαδικασία εντός σπιτιού και εκτός και εντός πόλης, ότι απομακρύνεται από την κατοικία μας δεν μας ενδιαφέρει. Δυστυχώς ζήσαμε με αυτή την νοοτροπία. Θα έρθει κάποιος, θα το συλλέξει και θα το οδηγήσει στην κομματερή. Έτσι απλά. Με το πέρασμα όμως των δεκαετιών μπήκαν σε μια άλλη νοοτροπία. Θετικότερη. Να αρχίσει να μας προβληματίζει αυτό που λέγεται περιβάλλον. Και όντως μας προβλημάτισε. Και αρχίσαμε να μαθαίνουμε στα παιδιά μας τη σημαίνει ανακύκλωση. Και σιγά σιγά να μαθαίνουμε και εμείς μέσα από αυτά. Και τώρα λοιπόν φτάσαμε εμέ τη 2013 και ακούμε λοιπόν για 4 μεγάλα κομμάτια που θα μετατραπούν σε ΣΔΙΤ. Μέσω ΣΔΙΤ με κατασκευές τεραστίων μονάδων επεξεργασία. Αλλάζει βία η τρόπο αυτό που μάθαμε και που λέει να προσαρμοστούμε. Το θέμα μας είναι θα ξεχάσουμε, συγγνώμη, αυτά που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στις επόμενες γενιές, αλλά και σε αυτή τη γενιά που έχουμε και διανύουμε, και θα πούμε στην παλιά κλασική νοοτροπία, γιατί θα πρέπει να παράγουμε ενέργεια και εκείνη έχει τα θετικά της, ή θα συνεχίσουμε αυτό που θέσαμε σαν πρόγραμμα, να σκεφτόμαστε το περιβάλλον, γιατί τον κατακλείδει εκεί. Να σκεφτόμαστε δηλαδή οικολογικά, δηλαδή να σκεφτόμαστε τον διπλανό μας. Και ο διπλανός μας είναι το άτομο, η οικογένεια που ζει στην Ελευσίνα, στη γενικότερη περιοχή του Θριάσου, που λέμε για την Αττική, αλλά και σε άλλες πόλεις που επίσης γεύονται τα διάφορα κοιτά, μικρά ή μεγάλα, ή τις κομματερές. Αγαπητή κυρία, μάλλον αγαπητή κύριε που πλησιώνει την κίνηση πολιτών, τι πρωτοβουλία και σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Εμείς σας βλέπουμε, αλλά σίγουρα είναι η ομάδα σας πίσω από εσάς. Όντως λοιπόν προβάλλετε αυτό το προβληματισμό και το προβάλλετε σωστά, τεκμηριωμένα και λέτε δική σας επιλογή σαν δημοτική σύμβουλη εδώ που ζούμε μέσα στην πόλη μας, τι θα ακολουθήσουμε. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν τη δημιουργία των τεσσάρων και θα συνηγορήσουμε ή θα φτάσουμε σαν επίπεδο πόλης να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με τα αρνητικά της ή με την
ανάπτυξή της, σωστή, και με τον προβληματισμό της. Αυτό είναι το δίλημά μας απόψε. Πιστεύω λοιπόν ότι ο καθένας μας, εμείς τουλάχιστον σαν αντιπολίτευση και συμπολίτευση, θα πάρει τις δικές της αποφάσεις με τους δικούς της προβληματισμούς και με τα δικιά της μέτρα και σταθμά. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που ξεκινήσαμε, και το ξεκινήσαμε πιστεύω όλοι, όλες οι παρακάτω, και οι παρατάξεις, αλλά και οι δημοτικές αρχές και πριν και η νυν δημοτική αρχή έχει κάνει πολλές μεγάλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχιστούν. Και πρέπει να συνεχιστούν. Δεν πρέπει λοιπόν κάτω από την πίεση αυτών που δημιουργούνται και εμείς να παρασυρθούμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μια διαδημοτική. Αν μη τι άλλο τουλάχιστον, πρωτοβουλία. Να την ξεκινήσει ο Δήμος ο Ηλιούπολης με τη δική μας, ολονών της συμπαράσταση και με τη δική σας συμπαράσταση και άλλων φορέων και των σχολείων. Να πείσουμε λοιπόν ότι πρέπει να την ακολουθήσουμε και να μην καταλήξουμε να πείσουμε και αυτή την πολιτεία. Γιατί όχι. Όσο και βίαιο να είναι, όσο και να μας πιέζουν ότι πρέπει να δημιουργηθούν, όσο και να βάζουν αυτή την τετράγωνη λογική τους, δεν θα πρέπει λοιπόν και εμείς από τη δική μας πλευρά να αντισταθούμε. Γιατί περί αντιστάσεως πρώτα. Για να σώσουμε τους εαυτούς μας. Και να δώσουμε, αν μη τουλάχιστον, αν αφήσουμε την οικονομική κρίση, αν μη τι άλλο στα παιδιά μας, να δώσουμε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Και ένα σεβασμό ο ένας προς τον άλλο. Αν θα πάτε στις ξένες χώρες, αυτό που είπε η κυρία Μακενή, πολύ σωστά, η κάθε πλευρά του σπιτιού έχει το δικό της κάδο, ζει με το δικό της κάδο, τον δουλεύει και τον περιποιείται. Δεν τον σπρώχνει, πολύ ορθό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Εκείνο ο πολιτισμός. Και να μην ξεχνάω, στο Βύρονα που τον έζησα για κάποιο διάστημα τώρα τελευταία. Όντως, είναι η πιο στενή δρόμη του. Οι πιο στενοί δρόμοι έχουν κάδο. Πολύ προσεγμένο και πολύ καθαρό. Γιατί έχει περάσει στον πολίτη ο σεβασμός στον κάδο. Γιατί κρύβει μέσα το δικό μας σκουπίδι. Να σβήσουμε. Λένε ότι δεν έχουμε σκουπίδια. Τα παράγουμε και πρέπει λοιπόν εμείς να προσπαθήσουμε να τα λαχιστοποιήσουμε και να τα ταξινομήσουμε και να τα ανακυκλώσουμε και να τα ξαναεπιστρέψουμε πίσω στην πίστη. Πολύ θετική πρωτοβουλία σας. Εμείς είμαστε κοντά σας. Πιστεύω ότι η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί. Και σίγουρα κάτι θα αποβεί θετικό για όλους μας. Ευχαριστούμε κυρία Πίκουλα. Ζητείτε 2 η παράταση από το σώμα. Εγκρίνεται. Ποιος συμφώνησε. Κύριος Κοκοτήλης. Ποιος συμφώνησε. Ποιος συμφώνησε. Εγώ δεν συμφωνώ. Εσύ συμφωνείς πάντα με 2 η παράταση. Όχι, δεν σου έκανα. Αποχώρησα σήμερα για πρώτη φορά. Εσύ είσαι σίγουρο στην διανυκτέρευση. Λοιπόν, οπουδήποτε. Να δώσω συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τι είπα. Να δώσω συγχαρητήρια στην κίνηση και για την προσπάθεια και γιατί πραγματικά φέρνει κάτι φρέσκο. Και επειδή του έχω ξαναπαρακολουθήσει, εγώ μπορώ να πω ότι με ελάχιστες επιφυλάξεις, όπως σε κάποια ζητήματα που είναι λογικό να υπάρχουν, όπως τις χωροθέτησεις και πολλά άλλα μπορούμε να πούμε, βλέπω ένα απλό πράγμα. Ότι το τοπικό σχέδιο δεν πάει σε δεν αντιφάσκει σε μια καμία περίπτωση με τον περιφερειακό, ας το πούμε με τον εθνικό σχεδιασμό. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, προσωπικά πιστεύω ότι η αποκεντρωμένη διαχείριση έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και όσες και δυσκολίες να βγουν, στο τέλος είναι σαφώς θετική, γιατί και μόνο η ανάκτηση που είπαμε, η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση κτλ. Και έσοδα θα φέρουν και μειωμένα τέλη θα φέρουν και με το δημόσιο έλεγχο μπορούν να είναι. Και προσέξτε και κάτι άλλο, θέσεις εργασίας θα είναι σαφώς περισσότερες και αποκεντρωμένες. Γιατί με τον απλό μηχανολογικό εξοπλισμό χρειάζονται περισσότερα χέρια, είναι υπέρ του περιβάλλοντος αυτό, είναι υπέρ της εργασίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και σε αυτό το σημείο είναι πλεονεκτική. Κάτι βασικό, έναν απλό πολλαπλασιασμό να κάνουμε από τα 2 εκατομμύρια χέρια και φάλα και αυτό στο μεγάλο λάθος, που λέτε τον χρόνο 2 εκατομμύρια τόνοι, αν πολλαπλασιάσουμε 85% ασύνυκτα δηλαδή, πάει ένα 700. Δηλαδή ουσιαστικά προγραμματίζεται για 25 χρόνια μια επένδυση
που θέλει το 85 σύμπηκτα. Άρα δηλαδή όλα τα άλλα πάνε περίπου. Όλα τα άλλα δηλαδή, όλοι οι γενικοί μετατρέπονται σε μαγαζάκια του κεντρικού κράτους, τα οποία θα λειτουργούν αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν, και εδώ είναι και κάτι βασικό, ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος ιδιώτης να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, όπως θέλετε πες, όταν δεν έχει τις εγγυήσεις της απόδοσης, αν δεν έχει την εγγύηση την Α, τη Β, τη Γ. Και κάτι άλλο, γιατί αυτές οι επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ δεν μπορούν να πάνε στην αποκεντρωμένη. Και εδώ συμδιαφωνώ με τον κύριο Αναγνώστου που έβαλε μια επιφύλαξη για η αποκεντρωμένη η Γιάννη. Δεν βλέπω να έρθει σε καμία αντίθεση. Δηλαδή, αν πάνε λιγότερα σύμμικτα στα εργοστάσια, δηλαδή πρέπει να καταλήξουμε ότι θα είναι ένα 750. Πού να φτιάξουμε λοιπόν για τα εργοστάσια. Δεν να τα φτιάξουμε, εγώ δεν είπα να τα φτιάξουμε. Εγώ είμαι υπέρ, δεν είμαι υπέρ αυτή τη στιγμή, δηλαδή τέτοιων φαραωνικών εγκαταστάσεων που θέλουν το 85% σαν το μηνόταυρο να τρώνε. Όχι, να είναι λιγότερα. Να είναι λιγότερα. Καταρχάς είμαι ενάντια στην τάξη για να ξεκαθαρίσω κάτι, αν και δεν είμαι ειδικό, αλλά τουλάχιστον έχω πιστεί. Γιατί δεν είμαι υποστήριξη, γιατί δεν μιλάω για υπερβολές, αλλά τουλάχιστον έχω πιστεί ότι η καύση και από αυτό που παρακολουθώ και στο εξωτερικό δεν νομίζω ότι είναι σύγχρονος τρόπος, έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι μπορούν να, με την ανακύκλωση, με την ανάκτηση, με την κομποστοποίηση, με όλα, με τα αδραγή που μπορεί να πάνε να αυτό, πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει ένα ελάχιστο ποσό. Τώρα, αν είναι 10, 15, 20, μην με ρωτάτε, δεν έχω θέσει ειδικές γνώσεις τουλάχιστον σε αυτό το θέμα. Να πω κάτι άλλο. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει είναι με την ΕΑ, η οποία όντως πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο σχεδιασμό. Δηλαδή, όντως αυτή είναι μια ιστορία που διάβασα κάπου, πήρα ένα μήνυμα, ότι είδε και ένα μεσολογισμό ότι έχουν κάποια 50 εκατομμύρια καταθέσεις και κάποια και φυσικά αυτά είναι περίπου και στα αποθεματικά τους. Δηλαδή, τελικά τι κάνουν, δίνουν μερικά απορριμματοφόρα στους Δήμους, δίνουν τους κάδους κτλ. Και κάποια ψίχουλα. Εδώ είναι ένα θέμα σοβαρό και πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το θέμα. Δηλαδή κανένας Δήμος, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος, σχεδόν κανένας, δεν θα ξέρει τι πραγματικά, τι αντιφαροχία έχει από αυτή την ιστορία. Έστω και αυτή την κουτσή στραβή. Εδώ λοιπόν το θέμα της ΕΑ Τάσο, νομίζω το βάζει και εσύ, δεν είπα, ότι είναι ένα θέμα όμως που πρέπει να ειδωθεί από τους Δήμους και πρέπει από τα κεντρικά όργανα να την περιάλα τριβάζουν. Τώρα, αυτό, κάποιοι άλλες επισημάνσεις. Μεταπολισματικά νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Υπάρχει θέμα σοβαρό στα πολιτικά απόβλητα και νομίζω ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι τα έσοδα των Δήμων μέσω της ανακύκλωσης πέρα από το περιβάλλον, μην υποτιμάμε και τον κόσμο, ο κόσμος νομίζω ότι όλοι είμαστε λίγο κακομαθημένοι, αλλά νομίζω ότι όλοι όταν δούμε ένα αποτέλεσμα και δούμε και αποτέλεσμα και στο περιβάλλον και στην τσέπη μας και στην κουλτούρα μας και την αναβαθμίσουμε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα μας κάνει καλό. Κακό, βέβαια. Εκείνο που βλέπω τώρα είναι το εξής, να μην ξεχνάμε και την παρούσα κατάσταση, έτσι. Η παρούσα κατάσταση λέει ότι μέχρι το τέλος του 2016 και μόνο από τη συγκλή, τίποτα άλλο να μην γίνει και αν και απολύσεις να μην υπάρξουν, φοβάμαι, όχι φοβάμαι, θα υπάρξουν και συνταξιοδοτήσεις χωρίς προσλήψεις, καταλαβαίνετε ότι όπως πάει η ιστορία με αυτόν τον δρόμο που χαράχτηκε, τον μνημονιακό, έχει τεράστιο κίνδυνο να φτάσει στην ειδικοποίηση αυτών, πώς το λένε, και να πει, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι διευθύνσεις τους έχουν πνίξει την κυριολεξία, δηλαδή τους έχουν φέρει σε αδιέξοδο, οπότε θα προσπαθήσουν να περάσουν τη λογική, όποιος έχει πληρώνει, όποιος δεν έχει, θα πάει στο γεάλα. Για να κλείσω, γιατί δεν χρειάζεται να πω άλλα, εγώ πιστεύω ότι γίνοντας ότι πρέπει να το δούμε σε ένα επόμενο συμβούλιο πιθανό μαθηματικό, το τοπικό σχέδιο, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, γιατί νομίζω αν συμφωνήσουμε στο κεντρικό, δηλαδή εγώ λέω όχι στα τέσσερα εργοστάσια στη δημοπράτηση αυτό και στο προχώρημα των εργοστασίων της κάψης, ταυτόχρονα λέω ναι σε ένα τοπικό σχέδιο, οι λεπτομέρειες θα τις δούμε. Αν έχουμε κάποιες ενστάσεις ή οτιδήποτε, όπως παράδειγμα στην τοποθέτηση ή σε διάφορα άλλα θέματα που πιθανόν προκύψουν. Λέω ναι σε ένα τοπικό σχέδιο και είμαι στα βασικά υπέρ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημοτήρη. Κύριε Σόφια, έχετε το λόγο. Καταρχάς θέλω να κάνω μια εξυπαρατήρηση. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο αντί να πάμε σε μια τοποθέτηση που έγινε από την αδειά του φίλου του Τάσου Κεφαλά, εκπροσωπώντας μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, να γινόταν μια ημερίδα για τον εξής λόγο. Να ακούσουμε και τις άλλες πλευρές ή και την άλλη πλευρά, ακόμα και το άκτορα, για να αποκαλυφθούν εν πάση περιπτώσει και κάποιες άλλες πλευρές. Νομίζω δηλαδή για να πάρεις μια απόφαση, μια τελική απόφαση, πρέπει να την ακούσεις για να ξέρεις εν πάση περιπτώσει και αν το θεωρείς αντίπαλό σου, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Γιατί είναι πραγματικά μια δύσκολη κουβέντα.
προσωπικά καταρχάς θέλω να πω το εξής, ότι αισθάνομαι αρκετά αδύναμος να πάρω μια συνολική τοποθέτηση σε αυτό το ζήτημα. Πολλές φορές με έχει απασχολήσει αυτή η ιστορία, προσπαθώ να πάρω πληροφορίες από εδώ από εκεί. Είμαστε μια μικρή κίνηση, έχουμε μικρές δυνατότητες αυτήν την ιστορία. Όμως μερικά πράγματα που ακούγονται μου κάνουν εντύπωση και θέλω να σας τα πω. Καταρχάς είμαστε μια πολιτισμένη, μια πολιτιστική χώρα. Και οι Ευρωπαίοι είναι μια πολιτισμένη, είναι πολιτισμένη και σε σχέση με εμάς κλπ. Δύο παραδείγματα. Ολλανδία, η οποία μαζεύει άψογα τα σκουπίδια της, από ό,τι κατάλαβα, από ανθρώπους που ζουν εκεί, με όλους αυτούς τους μηχανισμούς. Την Πρωτομαγιά, μαζευτήκαν να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά 26 άτομα. Ήταν μόνο μετανάστες που σπουδάζουν εκεί και μόλις μαζευτήκαν τους αρχίσαν στο ξύλο. Πήγε η έφηβη αστυνομία και δεν άφησε κανένα ζωντανό. Αυτό είναι ένα στοιχείο πολιτισμού. Μην το ξεχνάμε. Δεύτερον, πώς αναπτύχθηκε αυτή η κοινωνία, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, πώς αναπτύχθηκε η ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία μέχρι το 1950, όπως είναι η ελληνική, που είχε πόλεμο και τόσα στοιχεία παρέμβαση του ξένου παράγοντα, δεν μπορεί να μιλάει με τους ίδιους όρους. Με τη Δανία, για παράδειγμα, που βολέψει τελευταία φορά για την ανεξαρτησία της το 1602. Έχει διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και διαφορετική γεωστρατηγική και γεωπολιτική θέση. Τα βάζω αυτά γιατί θέλω να κάνω μερικές γενικές σκέψεις, όπως τουλάχιστον είναι στο δικό μου το μυαλό. Αλήθεια, παράγονται προϊόντα. Κάποιοι τα παράγουν. Εμείς τα καταναλώνουμε, είμαστε καταναλωτές. Αυτοί που τα παράγουν πληρώνουν τίποτα για το περιβάλλον. Δηλαδή στο κέρδος της Coca-Cola που παράγει ό,τι παράγει. Ποιο είναι το ποσοστό της συμμετοχής της στην καταστροφή του περιβάλλοντος με αυτά που παράγει. Δεν το ξέρω. Αλλά υποψιάζουμε ότι αν θα βάζανε ένα ποσοστό, τι θα κάνανε, θα μεγαλώνανε το κόστος μετακυλίοντας αυτό το ποσοστό στους καταναλωτές και όχι βέβαια στο να μειωθεί το δικό τους το κέρδος. Φαντάζομαι, είμαι βέβαιος, δεν το ξέρω, αλλά φαντάζομαι τι γίνεται. Ωραία. Ναι, απλώς το περιγράφω. Δεύτερο. Για να δούμε ένα ζήτημα. Η Ελλάδα, μια υπερβολικά συγκεντρωτική χώρα, που έχει καταφέρει και έχει μαζέψει, με πολιτικές βέβαια, το 50% πιθανόν και παραπάνω, δεν ξέρει κανείς πια, του πληθυσμού της σε μία μόνο πόλη, σε ένα λεκανοπέδιο, σε λίγο μεγαλύτερο λεκανοπέδιο, μπορεί να απαντήσει με αποκεντρωμένους όρους. Φαντάζεται κανείς ότι μπορεί να υπάρξει αποκέντρωση σε μια διαχώρα. Για να μιλήσουμε για την αποκέντρωση, σημαίνει τι να κάνουμε πρώτα απ' όλα. Να αποκεντρώσουμε τον πληθυσμό. Που σημαίνει να μην πάμε σε βίαιους όρους. Θα πρέπει τι να γίνει, να αλλάξει συνολικά η δομή η κοινωνική. Να αναπτυχθούν, να αλλάξει τα δικαίωμα των πολιτών μας πολιτικής εξουσίας. Να αναπτυχθεί η αγροδιά, να αναπτυχθούν τα σπουδαιδικά ή όπως το λένε άλλοι παράγοντες, έτσι ώστε να πούμε ότι από τα 5 εκατομμύρια που έχει η Αθήνα, θα φύγουν τα 4, θα φύγουν τα 3, θα φύγουν όμως μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σήμερα και να μην κοροϊδεύουμε μεταξύ μας. Τρίτο, πάνω σε αυτή την ιστορία. Για ορισμένους βέβαια αυτά τα πράγματα τους φαίνονται ότι εν δεν το πούνε και καλά, γιατί εν πάση περιπτώσει έχουν και δυνατότητα να διαχειρίζονται ίσως και άλλα πράγματα μέσα από αυτή τη συγκεντροποίηση. Οι ιδιώτες γιατί δεν είναι τόσο μεγάλοι για το φιλέτο, πώς το λένε, το φιλέτο που λέγονται σκουπίδια. Γιατί το κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και εκτιμάει κανείς ότι είναι ζήτημα τεχνοκρατικό για να απαντήσει, για να αντιπαρατεθεί με το θηρίο. Ή είναι ένα ζήτημα κεντρικής πολιτικής μάχης. Γιατί αν είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής μάχης, είναι φανερό ότι πρέπει να το δεις με πολύ ευρύτερους όρους από ότι ένας Δήμος. Τέταρτο. Πάμε στην Αθήνα στο λεκανοπέδιο. Πώς θα γίνουν αυτές οι διαδημοτικές ή οι δημοτικές, ας πούμε, εργασίες, θα συμβάλλουμε, της μερικής έτσι, αποκομιδής των σκουπιδιών και της, πώς το λένε, της επεξεργασίας. Η Αθήνα. Πώς θα κάνει. Σε ποιους χώρους. Η Λεούπολη, πού θα τα κάνει, θα πάμε στον ΚΙΤ. Να απαντήσει κάποιος. Γιατί η ελεύθερη χορηγία σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό που λέγεται λεκανοπέδιο, είναι τα κεραμίδια. Είναι τα κεραμίδια. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, στο οποίο δεν απαντάμε. Εμείς, ακούστε κάτι, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Εμείς είμαστε εντελώς αυτοί, δεν υπάρχει στο δημοτικό τεβέν, ούτε σε άλλους. Πληρώνουμε φόρους στην κεντρική κυβέρνηση, και είναι υποχρεωμένο να λύνει τα προβλήματα. Άρα δεν πληρώνουμε λοιπόν φόρους. Μας έχει εξισκήσει.
Γιατί θα πρέπει να βάλουμε και δημοτικούς φόρους για να απαντήσουμε στο πρόβλημα των σκουπιδιών? Σας το έχουμε ξαναπεί. Βέβαια, μας ακούτε τζάμπα. Το καταλαβαίνουμε. Γιατί έχετε υποταχθεί σε μια λογική που πρέπει να πληρώνουμε συνέχεια. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι όμως με αυτές τις διαδικασίες και με το σπάσιμο αυτής της κατάστασης ότι η φορολογία θα αυξηθεί. Εμείς λέμε ότι μπορεί να υπάρξει φορολογία αλλού και δεν βάζουμε και μεγάλα σχέδια, ακόμα και στις σημερινές συνθήκες, που να απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα. Και κλείνω με τούτο. Να φύγουν τα σκουπίδια από την Αττική και πού να πάνε? Να πάνε στην Βιωτία, να πάνε στην Εύβοια, να πάνε στην Κόρυθο? Είναι τεράστιο πρόβλημα. Να μεταφέρουμε το πρόβλημα από το δικό μας σπίτι στο διπλανό? Εγώ έζησα τα γεγονότα στο γραμματικό αρκετές φορές. Είχαν δίκιο οι κάτοικοι. Ήταν καταστροφική η διαδικασία έξω από τα σπίτια τους. Έχω όμως ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Ποια θα είναι η λύση εκείνη η οποία, πρώτον, δεν θα καταστρέφει το περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων, και δεύτερον, θα απαντάει πράγματι σε μια λύση όχι μόνο σημερινή, αλλά και μακροπρόθεσμη. Στις εμμέρους δράσεις για μικρά ζητήματα, μικρά εντός εισαγωγικών. Α, να πω μια τελευταία κουβέντα. Για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο έτσι, διαχωρισμού, της ανακύκλωσης που λέμε κλπ. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Το ξέρετε γιατί. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, γίνονται δεκάδες συζητήσεις στα σχολεία, αλλά αυτό μέχρι να γίνει συνείδηση θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω στο επίπεδο της παιδείας, σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Και δεν είναι κακό πράγμα να υπάρχει ανακύκλωση, προς Θεού δηλαδή, ας πούμε έτσι. Αλλά όμως θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σε επίπεδο συνείδησης για να μπορούμε να φτιάξουμε και κάποιες διαφορετικές δομές. Το λόγο έχει ο κύριος Γεωργάκης ο Βαγγέλης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πριν μερικούς μήνες είχα πάρει από τα χέρια της κυρίας Δημητρίου την μελέτη, πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί όχι τόσο από το περιεχόμενο της μελέτης, όσο από την προσπάθεια της κίνησης και των ατόμων και των προσώπων. Και ειλικρινά χάρηκα όταν είδα το συγκεκριμένο θέμα σαν πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου. Αισθάνομαι την ανάγκη λοιπόν, σαν δημότης, σαν πολίτης αυτής της πόλης, να δώσω συγχαρητήρια όχι τόσο για το περιεχόμενο, αλλά περισσότερο για την ευαισθησία, την προσπάθεια και, και το ενδιαφέρον. Πριν 15 με 18 χρόνια, αν θυμούμαι καλά, ήμουν φιλοξενούμενος για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες. Ήταν τότε που εμείς εδώ στην Ηλιούπολη είχαμε μετατρέψει το χειρονακτικό τρόπο αποκομιδής των σκουπιδιών μας. Θυμηθείτε λίγο, δημότησες και δημότες, ήταν 92-93 που είχαμε μετατρέψει το χειρονακτικό τρόπο, επαναλαμβάνω, αποκομιδής των σκουπιδιών μας σε μηχανικό. Τότε είχε γίνει αυτή η αλλαγή. Δύο-τρία χρόνια μετά που βρέθηκα στις Βρυξέλλες, φιλοξενούμενος σε ελληνικό σπίτι, υπήρχε σακούλα για το χαρτί, υπήρχε σακούλα για το γυαλί, υπήρχε σακούλα για το αλουμίνιο, υπήρχε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα ετοποθετείτο σε συγκεκριμένο σημείο με συγκεκριμένη αποκομιδή. Το λέω αυτό για να τονίσω ακριβώς πόσο πίσω είμαστε και σε αυτό το ζήτημα. Και είμαστε και είμαστε πίσω, πέρα από αυτά που ανέφερε ο αξιόλογος και αξιότιμος προηγούμενος ομιλητής, γιατί δεν σκεφτόμαστε και συλλογικά και δεν δρούμε και συλλογικά. Η τακτική που ακολουθείται από κάθε δήμαρχο και από κάθε δημοτική αρχή στο οργανοπαίδιο αλλά και σε όλη την Ελλάδα ήταν το σκουπίδι μακριά από μένα και όπου αστάει. Αυτά δεν βοηθούν. Για να μην κουράζω, θα δεχτώ τη συγκεκριμένη μελέτη και την συγκεκριμένη πρωτοβουλία σαν ένα ερέθισμα προβληματισμού. Δεν θα συμφωνήσω με όλο το περιεχόμενο του ψηφίσματος.
και δεν θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω με πολλά πράγματα, με πολλές θέσεις που αναφέρονται εδώ, θα διαφωνήσω σε άλλες. Δεν έχω την δυνατότητα να ασπαστώ και να αποδεχτώ, αν θέλετε, και τη γνώση και την εμπειρία. Δεν παρακολουθώ τελευταία τα τελευταία δεδομένα στον χώρο των σκουπιδιών, να δεχτώ συνολικά την πρόταση. Την δέχομαι όμως σαν ένα σημείο προβληματισμού και ειδού πεδίων δόξης λαμπρών για την διεύθυνση περιβάλλοντος και για τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο να διερευνήσει το θέμα, να κάνει τις επαφές με τον Βύρονα, με τους άλλους δήμους, με την Αργυρούπολη, Άλυμο, που ανεφέρθηκε ότι ασχολούνται ίσως λίγο περισσότερο με το θέμα αυτό, να αναφέρω όμως τους σταθμούς όσον αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών στην πόλη μας. Δεν θα μιλήσω γενικά και σε επίπεδο εκτός πόλης. Η σταθμή ήταν 92-93, όταν, όπως τόνισα, από το χειρονακτικό τρόπο, από τη σακούλα στο κάγκελο ή στο δέντρο πήγαμε στο μηχανικό. Η προσπάθεια που είχε γίνει τότε με την ανακύκλωση χαρτιού, με αυτούς τους πράσινο κίτρινους κάδους, που να θυμίσω επίσης και να τονίσω ότι στην Ηλιούπολη είχε αποδώσει αυτό το σύστημα. Γιατί το είχαμε δουλέψει με τα σχολεία, κύριε Σόφ. Γιατί πιάσαμε το νόημα τότε ότι για να πετύχει το σύστημα πρέπει να υπάρξει παιδεία, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Και πράγματι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ατόνισε βέβαια στην πορεία του, η κάδη αυτή είναι εγκαταλελειμμένη. Και επίσης άλλος σταθμός ήταν η πράσινη κάδη, αλλά νομίζω σήμερα το επίπεδο της πόλης μας και στα σκουπίδια και στην ανακύκλωση δεν είναι αυτό που ταιριάζει στην πόλη μας. Εκτιμώ ότι έχουμε πάει πίσω και γνωρίζουμε όλοι και βλέπουμε όλοι, τα παρέσυρε όλα βέβαια η τελευταία Νεροποντή και καθάρισε η Ηλιούπολη, και αυτό είναι θετικό. Να τονίσω ότι βλέπουμε σήμερα στους μπλε κάδους πολλούς Πακιστανούς και ξένους και Έλληνες με τα καρότσια να ψάχνουν και για το χαρτί το καλό και για το αλουμίνιο και το γυαλί, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κέρδος. Υπάρχει ένα κέρδος. Είναι λοιπόν δουλειά της διεύθυνσης περιβάλλοντος να ασχοληθεί περισσότερο και με την αποκομιδή, αλλά και με το ανέβασμα κυρίως του επίπεδου καθαριότητας μέσα στην πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάκη, και το λόγο έχει ο κύριος Κωνσταντέας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, νομίζω την ανάγκη να τοποθετηθώ σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα που παρουσιάζει την πρόταση, περισσότερο για την όρεξη που έχει αφιερώσει μάλλον εκατοντάδες μελετώρες για να μας παρουσιάσει το πράγμα. Είναι πραγματικά μια καταρτισμένη μελέτη κατά τη δική μου κρίση, τεκμηριωμένη. Ακόμα και οι υποθέσεις οι οποίες χρησιμοποιείται είναι σε επιστημονική βάση, μπορούν να βγάζουν και να βγάλουν αποτελέσματα. Ξεκινώντας την τοποθέτησή μου σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα, θέλω να πω ότι εγώ δεν θέλω να πω στον προβληματισμό που μπαίνει στην αίθουσα, ίσως και στον καθένα μας σαν πολίτη. Αν έχουμε αργήσει σαν λαό, σαν πολίτες, να κάνουμε ανακύκλωση, έχουμε αργήσει, ναι. Και που αργήσαμε, που δεν κάνουμε τίποτα, εξακολουθούμε να μην είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από τον πολίτη. Που σημαίνει ότι αυτό το πολίτη θα πρέπει να το κάνουμε κοινωνό και συμμέτοχο. Σημαίνει λοιπόν ότι σε μια τέτοια διαδικασία δεν πρέπει να ψάξουμε, ειδικά όταν θέλουμε μια πρόταση να την κάνουμε πράξη, δεν χρειάζεται να ψάξουμε το τι μπορεί να μας διαφοροποιεί τον έναν από τον άλλον. Πρέπει να ψάξουμε τι μπορούμε, πάνω σε τι μπορούμε να δουλέψουμε, που να είναι θετικό, να είναι ορθό, να είναι βιώσιμο, να είναι οικολογικό και να είναι ωφέλιμο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να λάβουμε σαν αφετηρία του οποιοδήποτε συλλογισμού μας, οικονομικού, επιστημονικού, περιβαλλοντολογικού, είναι ότι θεωρώ ότι ο πολίτης δεν συμμετέχει τόσο πολύ. Δεν συμμετέχει τόσο πολύ, διότι ακόμα έχουμε τη λογική στους δήμους μας και το βλέπουμε στην πράξη, ότι ακόμα εν έτη 2013 παίζεται το κυνήγι του κάδου. Ο απλός κάδος που έχουμε ακόμα στη γειτονιά μας. Πάρ' τον από εδώ, πάρ' τον από εκεί, γιατί να είναι μπροστά σε μένα, όχι στον άλλο. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως δίνουμε τον πολίτη για να τον πάρει σε μια τέτοια βαθύτερη διαδικασία. Να πάμε και σε κάτι άλλο. Κάνουμε ανακύκλωση. Θεωρείται ότι πέρα από το οικολογικό, το οποίο περνάμε σαν παιδεία
και σαν αντίληψη στα παιδιά μας είναι κάτι το οποίο έχει συμμετοχή. Όχι, ξέρετε γιατί. Διότι ο περισσότερος κόσμος οτιδήποτε έχει και μια οικονομική διαχείριση, ειδικά στην εποχή μας, το βλέπει αρνητικό. Επειδή η δικιά μου και η οικονομική αντίληψη και η πολιτική μου πεποίθηση είναι ότι ούτε το κέρδος ούτε ο ιδιώτης είναι κάτι το οποίο είναι προς το κέρδο το εξώτερο. Είναι πράγματα που στις οικονομίες συνεργάζονται. Η λογική λοιπόν, αν κάνουμε κάποιες κινήσεις πάνω στο θέμα της ανακύκλωσης, είτε με ΔΥΠ, είτε ΔΥΠ, είτε φορείς, είτε όχι, να μην ψάχνουμε να δούμε ποιος έχει κέρδος, τα μεγάλα συμφέροντα ή ο πόλης που θα αντιμετωπίσουμε. Προβληματιστείτε ένα πράγμα. Το προϊόν που γίνεται ήδη ανακύκλωση, αυτό το μικρό, θεωρείτε ότι το διακινούμε ως πρώτες ύλες εμείς ως Ελλάδα? Να σας πω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το μέταλλο το οποίο ανακυκλώνουμε στην Ελλάδα τροφοδοτεί κατά 45% τις ελληνικές καλλιουργίες που είναι περιουσία μας, είναι πρώτη ύλη μας, είναι πλούτος μας. Και το 55% πηγαίνει στο εξωτερικό. Το πολυεθυλένιο, το ευρύτερο πλαστικό ως ένωση, θεωρείται ότι αυτό το μπορούμε και το κάνουμε ανακυκλώσιμο PET, όπως λέγεται στην διαδικασία της ανακύκλωσης των πολυεθυλενίων? Όχι, ούτε το 10%. Ανακυκλώνουμε το λάστιχο? Όχι, ξέρετε τι κάνουμε. Προμηθεύουμε με φθηνό πλούτο δικό μας, ο οποίος είναι από τη διαχείριση, αυτούς που μπορούν να το διαχειριστούν. Άρα λοιπόν το μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το βάλουμε και θεωρητικά στην αίθουσα, δεν είναι ποιος ιδιώτης μπορεί να κάνει. Το μεγάλο ερώτημα για μένα είναι, εμείς οι Έλληνες μπορούμε να διαχειριζόμαστε, να κερδίζουμε, να πλουτίζουμε και να αξιοποιούμε τα δικά μας στοιχεία? Αν μπορούμε να το κάνουμε, ορθό είναι. Διότι αυτή τη στιγμή δεν το κάνουμε. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να βάλουμε τον πολίτη σε μια τέτοια λογική? Ο πολίτης στη διαχείριση απορριμμάτων, κατά όλους τους επιστήμονες, είναι ο παραγωγός. Ο πολίτης παράγει σκουπίδι. Κάποιος που παράγει λοιπόν σκουπίδι πρέπει να έχει και συμμετοχή στο έσοδο. Μέχρι τώρα συζητάμε και τα οικονομικά, και είναι ορθά τα οικονομικά της κίνησης. Αυτό το έσοδο που παράγει κάποιος άλλος, πώς θα το διαχειριστούμε εμείς? Είμαστε έτοιμοι ως ΟΤΑ ή ως φορείς να του πούμε, μπες στο παιχνίδι της ανακύκλωσης, διότι το 2014 κατά τον πίνακα αυτό, το 2021 εκείνο. Και άρα λοιπόν εγώ το 2021 σου λέω ότι θα έχεις 55% μείωση στα ανταποδοτικά. Είμαστε έτοιμοι, θεωρώ ότι διοικητικά και διαχειριστικά δεν είμαστε. Γιατί λοιπόν να πει ο πολίτης, ξέρετε τι θα κάνει? Θα τον βάλουμε σε μια διαδικασία και μετά ο πολίτης θα κάνει αυτό που κάνουμε εμείς. Σου λέει, στήσανε ένα μαγαζί οι Δήμοι και εκεί πέρα γίνεται μεγάλο χαβοκότη. Αυτό λοιπόν, αυτή την αντίληψη πρέπει να αποτινάξουμε από πάντα. Η διαδικασία η οποία εισηγείται σήμερα η συγκεκριμένη κίνηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατ' εμέ είναι στην ορθή κατεύθυνση για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουμε προβλήματα. Και πέρα από το θεωρητικό, εμείς στο πολιτικό κομμάτι πρέπει να βρούμε πώς γίνεται αυτό στην πράξη. Στην πράξη λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, ένας Δήμος δεν μπορεί να το κάνει. Είναι πιο εύκολο αυτό να γίνει στην περιφέρεια. Δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει στα αστικά κέντρα. Και γι' αυτό το λόγο και όλο αυτό το σχέδιο βλέπετε ότι περισσότερο κατευθύνεται προς τα αστικά κέντρα, διότι εκεί είναι ο πλούτος, εκεί είναι το χρήμα. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τι είναι? Να υπολογίσουμε και πώς κάνουμε συμμέτοχο τον πολίτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε για κοινωνική συμμετοχή κλπ. Το κάνουμε και συμμέτοχο και σε κέρδο. Πρέπει να έχει κέρδος ο πολίτης από την ανακύκλωση. Δεν πρέπει να έχει κέρδος στους πίνακες. Το κέρδος του λοιπόν είναι η μείωση των ανταποδοτικών. Το κέρδος είναι ένας αγώνας της αυτοδιοίκησης. Αν θα μπορέσει κάποια κονδύλια τα ανταποδοτικά, αφού τα γλιτώνει με τον πολίτη του, να μπορέσει να τα συνεισφέρει σε κάποιους άλλους τομείς που δεν μπορεί σήμερα. Το ανταποδοτικό είναι ένα τέλος το οποίο δεν μπορεί να μετακυλήσει ως οικονομικό μέγεθος μέσα στο ΣΟΤΑ σε άλλες δραστηριότητες. Άρα λοιπόν εγώ αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ καλή αφετηρία, η οποία όμως αυτή η επιστημονική αφετηρία και η επιστημονική πρόταση σηκώνει πολύ κουβέντα για την εφαρμογή στην πράξη. Προσωπικά θέλω να δηλώσω στο σώμα, στους εισηγητές, στο Προεδρείο, δεν είμαι έτοιμος ούτε για να πάρω σχέδιο απόφασης, κύριε Πρόεδρε. Διότι έχω να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό πώς το κάνω πράξη. Διαφορετικά θα γίνει και θα μείνει μια ωραία κουβέντα, διότι όπως είμαστε σήμερα, με κάποια δεδομένα τα οποία εγώ τουλάχιστον οικονομικά πρέπει να τα λάβω υπόψη. Εισηγούνται και ορθά εισηγούνται ότι σε αυτό το κόστος το οποίο σας δίνουμε, σας το αναλύουμε, σας το τεκμηριώνουμε, πώς θα έρθει το ένα το άλλο, δεν σας βάζουμε το κόστος που χρειαζόμαστε στις εγκαταστάσεις. Αυτές τις εγκαταστάσεις τις έχουμε, τις διαθέτουμε. Είναι φοροθετημένοι, μπορούμε να κάνουμε χρήση. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι αυτές είναι κινήσεις που θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες διαδημοτικές. Και εδώ κλείνω και παρακαλώ
αν έχει την ευγένεια και την καλοσύνη και η συγχούσα κίνηση και το Δημοτικό Συμβούλιο να επαναφέρει το θέμα ως μοναδικό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντέα. Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Μαργαρόνης. Κύριε Μαργαρόνη, για το λόγο. Ευχαριστώ. Αν και μετά την τοποθέτηση του κυρίου Κωνσταντέα, που είναι υπέρ των ΣΔΙ, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, υπέρ της κερδοφορίας και βέβαια και της αντίληψης το ότι ο Μάνησης που ήταν αποκλειστός εξαγωγέας στη Λιβύη με εκατομμύρια ευρώ κέρδος, αυτά ήταν και των Χαλιβουργών που κάνανε 9 μήνες απεργία, θα μπορούσα να μην τοποθετηθώ καν για το πρόγραμμα αυτό που έρχεται σήμερα, για το σχέδιο αυτό. Παρ' όλα αυτά, να δώσω μια μικρή εικόνα για την Ισπανία που πιάστηκε εισηγητικά και για τις πόλεις και πόσο έχουν εκεί πέρα τα απορρίμματα. Στη Χιρόνα λοιπόν έχουν βάλει λουκέτα στους κάδους, στους κάδους που είναι έξω από τα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει έντονο το φαινόμενο να σκάει μύτη κόσμος και να πηγαίνει να ψάξει στα σκουπίδια να φάει. Αυτό. Στη Μαδρίτη οι κάτοικοι μετά την απεργία που κάνανε οι εργαζόμενοι που μαζεύουν στους κάδους, επειδή το 30% αυτών τους απολύσανε, μαζεύτηκαν τα σκουπίδια και πηγαίναν οι πολίτες και τα καίγανε στους δρόμους. Στη Μαδρίτη. Στη Σεβίλη, ομοίως μετά από απεργία πάλι των εργαζομένων στη συλλογή των απορριμμάτων, επειδή τους κόβανε 15% το μισθό, τον ήδη χαμηλό μισθό και βέβαια τους αφήνανε απλήρωτες υπερορίες, πάλι είχαν μαζευτεί βουνό τα σκουπίδια. Και τελευταία, στο Σαν Σεμπάστιαν, η Ηλεκτρό, που είναι ελληνικό μονοπόλιο και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 26 εκατομμύρια ευρώ, έστησε 2 εργοστάσια τέτοια, για να δούμε και τις κατευθύνσεις, τα οποία έχει στήσει και στη Γερμανία, έχει στήσει και στην Κύπρο και έχει ήδη εδώ στην Ελλάδα έτοιμα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ευχαριστούμε κύριε Μαργαρόνη, και το Βασιλείο έχει το λόγο. Τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια φτιάξε ένα κεντρικό συνδυασμό. Να δεις ωραία που θα είναι. Καταρχά, θα ήθελα να σε καλώ του φορεί για αυτή την πρόταση που έδωσε απόψε και πραγματικά στην πρόεδρο που είμαι εδώ μέσα ήταν ίσω από τι ελάχιστε φορέ που ήρθε μια πρόταση έτσι εκπεριωμένη επιστημονικά και πραγματικά τη χάρηκα. Ίσω και προσωπικά πιστεύω κάπου την αδικήτα επειδή κάπου εμπλέκτηκα και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουμε μείνει καθαρά πίσω. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι και πάλι πάμε να κάνουμε μια εμπλοκή και να γενικεύσουμε όλα τα θέματα, ιδιώτες, μη ιδιώτες κτλ. Αφήνουμε το πρόβλημα το οποίο μπορούμε να το έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να διονύεται και από αυτό το οποίο γνωρίζουμε, γιατί πήγα να ξυλώσω μια στέγη από Ερυρίτη προχθές. Οπότε ανακάλυψα τι, ότι έπρεπε να πληρώσω για 150 μέτρα 20.000 ευρώ για να πάρω το Ερυρίτη από εδώ και να το πάρει στη Γερμανία, συσκευασμένο. Εγώ λοιπόν για κάποιο ελληνί το οποίο δίνω εδώ, στέλνω στη Γερμανία και πληρώνω 20.000 για την μεταφορά. Γιατί όσο διάστημα, εγώ κοιτάω ποιος θα είναι ο φορέας, θα είναι ο Μποδοσάκης, θα είναι ο Τάδε ή οτιδήποτε άλλο, και θα με ενδιαφέρει να κάνω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα. Για να μείνω μακρηγόρο, εγώ θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι πάρα πολύ καλή, ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να την εξετάσει. Θα ήθελα να ακούσω και την άλλη την άποψη. Του άκτορα, όπως είπε, νομίζω ποιο το είπε, ο κύριος Κοκοτήρης ή οτιδήποτε, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα ασφαλή. Και αυτό το οποίο μου δίνει μια δόση αισιοδοξία είναι να την διακρίνω ότι μπορούν πολλά πράγματα να γίνουν στο τοπικό επίπεδο και να μην είμαστε σε εμπλοκή και θα περιμένουμε τι θα αποφασίσει το τάδε συμφέρον. Θα κάθομαι να λέω ότι θα πάρει σε κεντρική διαχείριση ο Μπόμπορα. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορώ εγώ να με κρυάσω στο τοπικό επίπεδο το κακό. Μπορώ εγώ σαν Δημοτική Αρχή να πάρω κάποιες αποφάσεις. Έτσι ώστε να έχω και οικονομία, κλίμακο και έναν ειρηπαίνο και οτιδήποτε άλλο. Τώρα κάθομαι και να λέω ότι αν θα πάρει ο Μπόμπορα ή οτιδήποτε άλλο εκεί πάνω, εμένα δεν μου λέει απολύτω τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθουμε πάνω σε αυτό το θέμα και με άλλες προτάσεις να το συζητήσουμε και να καταλήξουμε κάπου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλείου, το λόγο έχετε. Εδώ το έχουμε μια κρατικό ή οτιδήποτε άλλο. Η ουσία δεν μας ενδιαφέρει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής την κίνηση πολιτών Ηλιούπολης
την κυρία Δημητρίου και τον κύριο Κεφαλά για την παρουσίαση την οποία μας κάνουμε. Η διοίκηση του Δήμου είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από κοινής πολιτών, από ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις της πόλης και ειδικότερα όταν αυτές οι προτάσεις αφορούν σε θέματα μείζωνος σημασίας, όπως είναι αυτό της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων και άλλες δημοτικές παρατάξεις και όλες το σύνολό τους στο παρελθόν έχουν παρουσιάσει τις θέσεις τους γύρω από το σοβαρό αυτό θέμα. Υπάρχουν θετικά σημεία τα οποία καταγράφονται. Τελευταία, πριν ένα μήνα περίπου, η Λαϊκή Συσπήρωση κυκλοφόρησε ένα κείμενο το οποίο έχει και εκείνο σημαντικά σημεία που εγώ προσωπικά συμφωνώ. Μπορώ να χαρακτηρίσω θετική την πρόταση αρχικά η οποία έχει περιγραφεί σε πρώτη φάση. Είναι μια πρωτόλια προσέγγιση του σοβαρού αυτού θέματος και είναι θετική γιατί είναι στην κατεύθυνση του δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου των διαδικασιών σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και αυτό το κρατάμε. Όντως, υιοθετεί και ενσωματώνει στην πράξη τις διεθνείς επιδίες και επίσης υιοθετεί και στηρίζει και έχει ως πυρήνα της τη διαλογή στην πηγή των καθαρών ανακυκλώσιμων και βιοαποδομήσιμων υλικών. Αυτό που με πολύ έμφαση τόνισε και ο κύριος Κεφαλάς στην παρουσίασή του και η κυρία Δημητρίου μεταφέροντας στη συνέχεια το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το ισχύον νομικό καθεστώς. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, το είχε τονίσει και ο κύριος Αναγνώστου στην συνάντηση που κάνουμε πάλι με δική σας πρωτοβουλία που κάνατε με τους φορείς και συμμετείχαμε και οι δημοτικές παρατάξεις. Επίσης, θα πρέπει, μιας και μιλάμε για το δημόσιο χαρακτήρα της όλης αυτής της διαδικασίας, να κινούμαστε και να κινηθούμε πολλές φορές και με αντιθέσεις, έτσι. Μέσα από τους φορείς που υπάρχουν, όπως είναι ο ΕΣΤΝΑ, ο Ειδικός Διακοσμητικός Σύνδεσμος του Νομού Αττικής, ο ΦΟΤΣΑ κλπ. Από εκεί και πέρα. Κάποιες έτσι παρατηρήσεις που έχω να κάνω, ότι δεν μπορεί να είναι βιώσιμη και οικονομικά συμφέρουσα μια τέτοια πρωτοβουλία, εάν δεν εξασφαλιστούν οικονομίες κλίμακας. Και αυτό επιτυγχάνεται σαφέστατα με τη συμμετοχή και άλλων δήμων. Έτσι. Επειδή στην πρότασή σας μπαίνει αυτό διαζευτικά, Δήμος Ηλιούπολης ή και άλλοι δήμοι, νομίζω ότι το ΙΕ πρέπει να εκλείψει ότι δεν μπορεί από μόνος του ένας δήμος να κρατήσει και να σηκώσει το βάρος μιας τόσο σημαντικής, ας το πούμε, προσπάθειας. Πρέπει να προσδιοριστεί και νομίζω αυτό δεν υπάρχει στην πρόταση, το αρχικό κόστος της επένδυσης. Έτσι. Επίσης, πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα των χωροθετήσεων. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί αναφέρεται κάποια αρκετά στρέμματα θα χρειαστούν για να στεγαστούν όλες αυτές οι δραστηριότητες. Και τέλος, πρέπει να υπάρξει σε ό,τι αφορά την πρόταση περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων γιατί κάποια από αυτά όντως σηκώνουν κάποια συζήτηση γιατί νομίζω ότι η προσέγγιση πιθανόν να έχει αποκλίσεις και να όχι επειδή δεν κάνατε εσείς σωστές αναλύσεις, αλλά κυρίως το αναφέρατε κιόλας αυτό, οι πηγές οι διαθέσιμες για να σας δώσουν στοιχεία δεν ήταν σε θέση να το κάνουν αυτό. Αυτό το αντιμετωπίζω κι εγώ ως Δήμος. Αυτές είναι γενικές παρατηρήσεις. Εγώ θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτής της πρότασης που παρουσιάστηκε σήμερα.
και να κρατήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση κάτι πολύ σημαντικό. Πως επιτέλους έχουμε αρχίσει σαν τοπική κοινωνία να μας απασχολούν και άλλα σοβαρά θέματα, να συζητάμε για αυτά και ειδικά αυτά που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Ένα λεπτό, θα πω εγώ εκεί μετά. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν να πω ότι είναι από τις λίγες φορές που σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνουμε μια κουβέντα ουσίας. Και νομίζω ότι αυτό τιμά όλες τις παρατάξεις, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, γιατί αυτό το ρόλο πρέπει να παίζει αυτός ο θεσμός, να είναι ένας θεσμός που να χαράζει στρατηγικές και για την πόλη, αλλά και ευρύτερα για το Λεκανοπέδιο. Να πω επίσης ότι επιτέλους πια σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο βγήκαν προς τα έξω οι ιδεολογικές, ταξικές αναφορές όλων των παρατάξεων. Δεν είναι τίποτα τυχαίο σε αυτή την κουβέντα που γίνεται. Μπήκαν τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μπήκαν τα ΣΔΙΤ, μπήκε η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, το ποιος είναι και υπέρ των ΣΔΙΤ και υπέρ του ιδιωτικού τομέα και βέβαια ποιος είναι υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα και της διαχείρισης, γιατί δεν μόνο η διαχείριση, αλλά και συνολικότερα της ανακύκλωσης των σκουπιδιών. Μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μπορούσαμε να πούμε πολλές καλές κουβέντες, όπως είπαν όλοι, για να χαϊδέψουν αυτιά ή να κάνουν μια ουσιαστική κριτική στον εισηγητή. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, εάν μου επιτρέπετε να συγκεράσω αυτές τις απόψεις, δεν είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε και να βγάλουμε ένα ομόφωνο τέτοιο ψήφισμα. Μπορούμε όμως να πούμε το εξής από την προσοχή που έδωσα στις τοποθετήσεις των αρχηγών των παρατάξεων και των Δημοτικών Συμβούλων. Να πούμε δηλαδή ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει βάση. Να πούμε με βάση τις παρατηρήσεις του κυρίου Αντιδημάρχου ότι πρέπει να διευκρινιστούν πάρα πολλά πράγματα. Να πω, επειδή ζήτησα και από τον κύριο Κεφαλά να μου πει ποια άλλη δήμη είναι, ότι για παράδειγμα, κύριε Κεφαλά, να ξέρετε ότι ο Άλυμος, η Γλυφάδα και η Αργυρούπολη και το Ελληνικό μαζί με τον Ενδοδημήτριο έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημά τους είναι ο χώρος εναπόθεσης, έτσι, ο σταθμός μεταφόρτωσης. Πράγμα το οποίο εμείς δεν έχουμε. Και αν είμαστε και όρημοι, και να το πω και δημόσια εδώ, που δεν είμαστε, γιατί αν τολμήσω εγώ να το κάνω που το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Και το λέω και δημόσια, ότι ο Δήμος Ηλιούπολης έπρεπε να έχει και να χρησιμοποιεί το σταθμό μεταφόρτωσής του ως υπερτοπικό ΣΜΑΡ για όλους τους Δήμους των Νοτιού Προαστίων. Θα λέγανε τσακίσει πολιτικά στην πόλη. Θα λέγανε ότι ο Βαλασόπουλος έφερε όλα τα σκουπίδια στην Ηλιούπολη των Όμορων Δήμων. Για να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό θα λέγανε. Ενώ εγώ το πιστεύω βαθιά. Όπως και όταν ήμουν δημοτικός σύμβουλος και κάποιοι ξέχασαν να το πούν και ήμουν και εκπρόσωπος της δημοτικής αλλαγής στον Έστεινα, εδώ σε αυτό το χώρο είχα διατυπώσει την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει λογική μοναδικού ΣΜΑ στα νότια προάστια. Και ότι αυτός ο χώρος που κάναμε τότε εκεί και γι' αυτό και συγκρουστήκαμε τότε με την παράταξή μας πρέπει να είναι διαδημοτικός ΣΜΑ και όχι ΣΜΑ κάθε Δήμου ξεχωριστά. Γι' αυτό και τελικά κατάτησε διάτριπτος και ημιτός. Συμφωνώ, κυρία Τσατσούλη. Το ξέρω και είμαστε μαζί συνάδελφοι τότε. Σε κόντρα κάποιον που λένε ότι περάσαμε δίπλα από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Και εγώ ευθέως λέω στο σώμα. Έχει κανείς τη δύναμη σήμερα να πει είτε είναι αυτός δήμαρχος ή οτιδήποτε ότι ο ΣΜΑ γίνεται υπερτοπικός και συμφωνούμε με όλους τους όμορους Δήμους των Νοτιού Προαστίων να φέρουν εδώ τα σκουπίδια τους και να κάνουμε σοβαρή διαχείριση, γιατί αυτή είναι η λύση. Υπάρχει άλλη λύση. Όλα τα λένε αστεία πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει, σας το λέω εγώ. Αύριο το πρωί θα γεμίσει όλη η Ηλιούπολη με το θέμα ότι φέραμε τα σκουπίδια των Όμορων Δήμων. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σχολικό δακτύλιο, γίνεται επανάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε δύο διαβάσεις και γίνεται επανάσταση. Θα πάμε σε διαδημοτική διαχείριση του ΣΜΑ. Παρ' όλα αυτά, κλείνω να μην σας κουράσω. Εγώ πιστεύω ένα πράγμα. Ότι σήμερα μπορούμε να συγκλίνουμε όλοι. Ότι πρέπει αυτή η πρόταση, όπως τόνισε ο κ. Πατσαβός και το τόνισε πολύ σωστά, να εξεταστεί πιο αναλυτικά, πιο βαθιά, πιο επιστημονικά και να την ξαναφέρουμε, και έχετε δίκιο, να την ξαναφέρουμε σε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πολύ σύντομα με μοναδικό θέμα. Να γίνει αυτή η κουβέντα, να τη συζητήσουμε, να την τεκμηριώσουμε και από εκεί και πέρα να πω ότι οι ενστάσεις που έβαλε με την καλή έννοια η διαφοροποίηση ο κύριος Αναγνώστου είναι στη σωστή κατεύθυνση. Και αναδειχθήκαν νομίζω και τους άλλους συναδέλφους. Ότι αυτές οι ιστορίες πρέπει να έχουν, και εσείς το είπατε, υπερτοπικό χαρακτήρα, ίσως διαπεριφερειακό, ίσως περιφερειακό, και να το συζητήσουμε. Μια μικρή κουβέντα να πω και κλείνω, να σας μεταφέρω την εμπειρία μου από την περιφέρεια Κρήτης. Η Κρήτη είναι μια πρότυπη περιφέρεια. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν ακόμα να φτιάξουν ένα φορέα
περιφερειακής διαχείρισης των απορριμμάτων τους. Ξέρετε πολύ καλά το τεράστιο πρόβλημα που έχουν τα Χανιά, τη διάσπαση που έχει το Ρέθυμνο και την αθλειότητα που υπάρχει έξω από το Ηράκλειο με μια κομματερή που προκαλεί όλη την πόλη, όλη την περιφέρεια και όλο τον νομό. Για να μην πω για τον νομό Λασιθή. Άρα λοιπόν, μακάρι να μπορέσουμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι, αλλά σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η πρόταση, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται να κάνει μια ειδική συνεδρίαση για να συζητήσει το θέμα και γιατί όχι. Και γιατί όχι να κάνουμε, να ανοίξουμε και εμείς ένα διάλογο με τους όμορους δήμους των Νοτίων Προαστίων. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση σε αυτό. Συμφωνώ. Να συζητήσουμε και με τον όμορο Δήμο Ελληνικού και Αργυρούπολης και με την Κλειφάδα και με τον Άλυμο, να δούμε μήπως μπορούμε πράγματι να συγκλίνουμε και να κάνουμε και μια ουσιαστική κατανομή αρμοδιοτήτων στο μέτωπο των Νοτίων Προαστίων. Άρα νομίζω ότι κλείνοντας το θέμα υπάρχει μια ευρύτερη σύγκληση στο να το δούμε το πράγμα λίγο ευρύτερα βαθιά, να κάνουμε τις επαφές μας με τους όμορους δήμους και να συζητήσουμε και αν χρειαστεί να συμμετέχουμε και οικονομικά, κυρία Δήμαρχε, και στη μελέτη που έχουν πάρει την πρωτοβουλία να κάνουν οι όμοροι δήμους. Να το επιχειρήσουμε, γιατί όχι. Και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε, να το ξαναδούμε και να συζητήσουμε μαζί σας πολλά τέτοια. Σε όλα τα σημεία που βάζει η σύγκληση, το ψήφι. Υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες, κύριε Πατσαβέ, προς πάτσας ιδεολογικές. Εγώ για παράδειγμα, γιατί δεν κρύβομαι εγώ, σας το λέω ξεκάθαρα, είμαι υπέρ των ΣΔΙΤ, ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι τα ΣΔΙΤ είναι σωστή κατεύθυνση. Να σας πω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάμε σε σύγκληση σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν άλλα 10 πράγματα που είναι εδώ, στα οποία μπορεί να μας διαφοροποιούν κάποια ζητήματα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό και το είπατε όλοι σας. Αλλά πρέπει να αποφασίσουμε κάποια πράγματα. Να το ξαναδούμε το θέμα, γιατί είναι μια σοβαρή δουλειά και να συγκλίνουμε με τους όμορους δήμους. Αν πάμε να πούμε τώρα, βγάλτε αυτό, βάλτε εκείνο κάτι άλλο, θα πάμε στη λογική της πλειοψηφίας, που η πλειοψηφία από ό,τι διαμορφώνεται εδώ είναι κατά της λογικής μόνο του δημόσιου χαρακτήρα. Υπάρχει και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και συμφωνούμε σε αυτό εμείς ξεκάθαρα. Άρα θα πάμε να παίξουμε με πλειοψηφίες. Εγώ νομίζω δεν πρέπει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτά που μας ενώνουν. Να μπούμε στην προσπάθεια που κάνουν οι όμοροι δήμοι και να δούμε πώς μπορούμε μαζί διαδημοτικά να συγκλίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι πολύ εύκολο να απορρίψεις μια πρόταση. Το θέμα είναι να κάτσεις σε ένα τραπέζι και να συγκλίνεις σε κοινά αποδεκτές λύσεις και να την αξιοποιήσεις. Γιατί έχει πολλά θετικά στην κατεύθυνση που συζητάμε. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Πρόεδρε, και τελείωσα.